Καλώς ήρθατε για το τσακαλό καταπληκτικό φυσικό έργο Πίπερο Γαψούριδες! Ζουμουσάδες, ζουμουσίτσες και ζουμουσάκια, αθλητήριοι και αθλητήριες, καμ του δόθε! Πάμε και σήμερα για δύο ραδιο ψυχοθεραπείο και αντιψυχολογοντισμό, λέμε! Πάμε να τα κάνουμε όλα γιάχμα, να κάνουμε κλειστή τρίπλα στεραχώρια, να περάσουμε την μπάλα κάτω τα πόδια της μελαγχολίας και να φωνάξουμε και σήμερα ότι φτιάχνουμε μία αγρή, μία αυθεντικιά, μία τόβια ζουμουσάδα! Έχω το βουνό, το Αραράτ των ηχοληπτών απέναντί μου, σκιά για 5 αυτοκίνητα το καλοκαίρι, κυρίες και κύριοι. Η μεγάλη φυσιογνωμία, η μεγάλη μορφή που λέγεται Χρήστος Κιώσης. Καλώς όρισες και σήμερα Λεβέντη. Μπράβο, Λεοντάρι μου! Λεοντάρι, φίλε, έτσι. Όχι Λιοντάρι, δεν ξέρω αν πρόσεξες. Μπράβο, Λεοντάρι. Πεθαίνω για αυτά τις δεκαετίες 70-80 τα κοσμητικά επίθετα, τους χαρακτηρισμούς που έχουν χαθεί πλέον από τα γήπεδα. Έτσι, Λεοντάρι! Ο αμυντικός ήταν Φρούριο, το Φρούριο, ή η έδρα, η απόρθητη. Αυτό θα έλεγα τώρα, ο Χαλκέντερος, δηλαδή ο άλλος τα έντερά του είναι από χαλκό. Τι να καταλάβει ρε φίλε, να φάει δηλαδή μία τρίπλα. Ε, ατσάλινος, Χαλκέντερος, απροσπέλαστος, που είσαι ρε βουνό, το βουνό υπάρχει ακόμα. Αλλά ο Χαλκέντερος ήταν πάντα αμυντικός, δεν υπήρχε περίπτωση να είναι ο Χαλκέντερος επιθετικός. Όχι. Ο Χαλκέντερος ήταν. Ο επιθετικός, αν ήταν λίγο τεχνίτης, ήταν δαντελένιος, ήταν αεράτος, ήταν, ξέρω εγώ, εκτελεστής και τέτοια πράγματα. Έτσι, φωνιάς, εννοείται. Αλλά το Χαλκέντερος ήταν, φίλε, τέλος αυτός. Έτρωγε βίδες για πρωινό. Βίδες με γάλα. Κανονικά. Φέρε τα παξιμάδια από χθες. Τα παξιμάδια, όχι κανονικά παξιμάδια, τα άλλα. Βίδα παξιμάδι. Ο Χαλκέντερος. Αυτά που λέτε. Ελάτε στην παρέα μας και σήμερα. Ελπίζω να περάσουμε ένα όμορφο δίωρο. Ο Θεός μας αξιώνει. Σήμερα 5 Φεβρουαρίου. Πατέρα, χρόνια πολλά. Πατέρα μου γλυκέ. Μπαμπά, χρόνια πολλά. 85 αισίως. Με αυτό θα φύγουμε. Τραγουδάκι. Με αυτό θα φύγουμε. Έχω τραγουδάκι. Του Ζαφύρη. Για τον μπαμπά. Να ζήσεις όσα θέλει ο Θεός να σου δώσει. Όσα περισσότερα γίνεται. Να μας δίνεις τα φώτα σου και να μας συμβουλεύεις. Να μας διδάσκεις τις αρχές σου και όλα αυτά που πρεσβεύεις. Πριν πάω σε χορηγούς, να πω με μεγάλη ανακούφιση είδα ότι αναβλήθηκε το συλλαλητήριο. Μπράβο στα παιδιά που κατάλαβαν ότι μπορεί να παρεσφρήσει οποιοδήποτε περίεργος, οποιοδήποτε δόλιος, ύπουλος, σιγαμερός, βρώμικος. Μπορούμε να πω 712 χαρακτηρισμούς για αυτούς οι οποίοι δεν θέλουν να δουν τον ΠΑΟΚ πρωταθλητή, παρότι το αξίζει. Δεν έχουν κανένα φραγμό, κανέναν δισταγμό, δεν έχουν καμία απολύτως τσίπα, δεν έχουν κανένα απολύτως πρόβλημα να σκαρφιστούν διάφορα πράγματα μέχρι και να φορέσουν κασκόλ του ΠΑΟΚ ή φανέλες του ΠΑΟΚ να μπουν για να δημιουργήσουν πρόβλημα. Ο σκοπός τους αγιάζει τα μέσα τους. Έτσι είναι, έτσι έκαναν τόσα χρόνια, έτσι θα προσπαθούσαν να κάνουν και θα προσπαθήσουν να κάνουν και τώρα. Γι' αυτό τα μάτια μας 14. Μπράβο λοιπόν στα παιδιά που κατάλαβαν ότι όχι αυτή τη μέρα, όχι αυτή τη μέρα ειδικά, όχι τη μέρα του αγώνα, μαζί σας στο απολύτως καθαρό και δίκαιο αίτημα για την ονομασία της πατρίδας μας, της περιοχής μας, μαζί σας 100%. Πρώτη-πρώτη θα έρθουμε μαζί, αν θέλετε, στο συλλαλητήριο. Όχι όμως τη μέρα εκείνη. Ξεπερνάμε τα προβλήματα με τους βύχες και με τις φαρυγγίτιδες. Δεν μασάμε τίποτα, δεν καταλαβαίνουμε. Και προχωράμε. Να πω, ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης. Δώσαμε χθες πάλι ένα κινητό Huawei. Πραγματικά, αν τα βάρω τα δώρα σειρά, ξεπερνάμε τα 4-5 χιλιάρικα αυτά τα χρόνια. Εδώ τα 2 χρόνια μόνο του Λίμπερο εννοώ. Αν βάλω και τα προηγούμενα στον Αρένα, αν βάλω και. Αφήστε το. Αφήστε το. Μιλάμε για απακτολό. Ανδρέα Παπαδρέου 10 στο Κορδελιό, κάνετε τη βόλτα σας. Εκεί θα μπείτε, θα πείτε ότι θέλω να μου δείξετε ότι όλα αυτά που λέει ο Κωστής ισχύουν. Μάκης Παμπουκίδης σας εξυπηρετήσει και ο Νικολαίδης φυσικά, αλλά ο Μάκης περισσότερο που τον ξέρω, που έχουμε μια άλλη σχέση τόσα χρόνια. Και ειδικά στα Huawei, τα κινητά τηλέφωνα, τα tablet, τις έξυπνες ζυγαριές, τα smartwatch, αυτό το διάστημα εξαιρετικές τιμές. Για ψάρι δεν χρειάζεται να σας το πω, το ξέρετε. Όσοι πήγατε, μείνατε ενθουσιασμένοι στις δυο ψαραγορές, στο Ρεόκαστρο και στο Διοικητήριο. 69-56-66 παραγγέλνεις στο Ρεόκαστρο και στις γύρω περιοχές.
214.000 στο διοικητήριο, 1 κιλό τσιπούρες, αυτή είναι η προσφορά της εβδομάδας, 1 κιλό τσιπούρες, συν μία, ένα τεμάχιο τσιπούρα, που όπως είπα είναι μπιγιονσέ τσιπούρες, μπαμπάτσικες, όχι τίποτα να πούμε αδύνατες, συν ένα τεμάχιο δώρο. Και βέβαια, για γλυκό, για το πρωί, για καφέ, για τα τυροπιτοειδή σας, πολιατοειδή, ψωμάρες, βυζαντινό και όλες τις ποικιλίες, γλυκά, υπέροχες τούρτες, γαμήλιες ή για τα γενέθλια των παιδιών σας, στο Νικολαίδη, χρόνια εμπειρίας η οικογένεια, πεντακάθαρα λαμποκοπούν όλα, μοσχοβολάει ο τόπος και στα δύο καταστήματα, και στην Καραολή Δημητρίου 237 και 163, αλλά και στο Λαγκαδά έναντι ο ΑΕΔ. Σήμερα δίνουμε 3 ακόμα μαγικά χαρτάκια για το ντέρμπι της Κυριακής, το οποίο στο χέρι μας και στο πόδι μας είναι να το μετατρέψουμε σε μη ντέρμπι, με συνοπτικές διαδικασίες. Θεωρώ ότι αν το γήπεδό μας είχε χωρητικότητα 100.000, δεν θα χωρούσε ο κόσμος. Τα τηλέφωνα χτυπάνε φυσικά. Εδώ, σήμερα δίνουμε 3 μαγικά χαρτάκια. Δεν ξέρω αν θα έχουμε και αύριο. Νομίζω αυτά είναι τα τελευταία μου. Άρα γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526. Επειδή είναι ανάγκη το εισιτήριο να δεις την ομάδα και επειδή κάποιοι από εσάς δεν έχουν ούτε τη δυνατότητα του μηνύματος, το έχω τάξει πάντα στον εαυτό μου, 2 θα παίξουμε με τα μηνύματα, 1 με τα τηλέφωνα. Εντάξει. Γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526 για 3 εισιτήρια. Το 1 θα πάει από τις γραμμές, από τα τηλέφωνα. Γιατί υπάρχει κόσμος που μου λέει, Κωστή μου, δεν υπάρχει δυνατότητα για να στείλουμε μηνύματα. Το εστερνίζομαι, το καταλαβαίνω, το κατανοώ. Οπότε θα το κάνουμε και έτσι, και μέσω σταθερού τηλεφώνου. Θα μου δώσει τα 3 τελευταία ψηφία και όποιος ακούσει το όνομά του στο τέλος θα επικοινωνήσει για να δώσει στοιχεία, ξέρετε, άμκα και τα λοιπά. Ταυτότητες και τον Ατάλο. Γεια σου Λάρη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, να είσαι γερός. Και εσύ, δεν ξέρω αν ο μπαμπάς ζει, να τον χαίρεσαι, να σε χαίρεται και αυτός. Δεν ασχολείται κανένας φυσικά με το αυριανό μάτς. Το μυαλό όλων είναι στο μάτς της Κυριακής. Πράγμα το οποίο είναι πάρα πολύ φυσιολογικό. Το βρίσκω πολύ εύλογο. Ωστόσο δεν το βρίσκω σωστό, όπως καταλαβαίνετε. Διότι είναι κύπελο. Είναι ένα μάτς το οποίο μας οδηγεί παραπέρα. Το οποίο θα μας στείλει στον επόμενο γύρο. Το οποίο θα μας δώσει τη δυνατότητα να πάρουμε για τρίτη συνεχόμενη σεζόν το κύπελο, το οποίο τόσο χαρά μας έδωσε τα 2 προηγούμενα. Τώρα, τι γίνεται με τους παίχτες που θα παίξουν αύριο. Αύριο θα πρέπει οι παίχτες που θα αγωνιστούν, και επειδή έστελαν ένα συγκεκριμένο μπουμπούκι, ένα από τα Σεόπουλος στη Νέα Σμύρνη, ακούσατε ποιος πήγε στη Νέα Σμύρνη, αυτός 1-0. Διαμαντόπουλος λέγεται ο κύριος, θυμάστε, 15 Σεπτεμβρίου, σαν τώρα, η ομάδα αγωνίζεται στον Όφι, μέσα στην Κρήτη, και λίγο πριν συμπληρωθεί το 5ο-6ο λεπτό, κάπου εκεί, ο Στρέτζος, πώς το λέει αυτό, ο ρωματοφύλακας του Όφι, παίρνει καρότσι το Ζαμπά και το πηγαίνει από το Ηράκλειο στα Χανιά και από τα Χανιά στον Άγιο Νικόλαο. Καρότσι, το βγάζει έξω. Τσανταλίνα μανταλίνα. Δηλαδή, δεν πρέπει ούτε καθηγητής διατησίας να είσαι, ούτε κανένας, να πούμε, περίεργος, σπουδαγμένος. Το βλέπει και το μάτι της κουζίνας αυτό το πέναλτι. Το βλέπει και το ματάκι που κρεμάμε στο φορμάκι του νεογέννητου για να μην το ματιάσουν. Το βλέπει και το μάτι της πόρτας, της εξώπορτας, που κοιτάμε στο ματάκι μέσα να δούμε αν είναι, ποιος είναι έξω. Κι όμως ο συγκεκριμένος κύριος, ο κύριος Διαμαντόπουλος, Αριστοτέλης Διαμαντόπουλος, από το σύνδεσμο Αρκαδίας, κάνει τα στραβά μάτια και γεια σας, δεν υπάρχει κανένα πέναλτι. Τρώμε τον γκολ και κάνουμε ολόκληρη ιστορία για να ανατρέψουμε το παιχνίδι, αλλά δεν ξεχάσαμε αυτό το πέναλτι στο Ζαμπά. Αυτόν λοιπόν στέλνει αύριο η ΚΕΔ, αυτόν στέλνουν, αυτόν τον μπουμπούκι, μετά από τον Νίλς Χόλγερσον, τον τραγικό
τον τραγελαφικό διαιτητή, τον χαμένο αδερφό του Eric Forrester από την Τόλμη και Γοητεία, που με έπαιξε 90-10 στην αναμέτρηση της Κυριακής στο ΆΚΑ με την ΑΕΚ και έκλεινε τα μάτια. Μ' αρέσει που την μπουνιά του Λιβάγια, λέει, εδώ πέρα βλέπουμε, λέει ο Βαρούχας, με αυτή τη φωνή έχω φάει 7 μερίδες παστίτσιο και μου έχουν καθίσει, η τελευταία μερίδα έχει καθίσει κάτω από την καροτίδα, την έχω εδώ πάνω ας πούμε. Εδώ βλέπουμε ότι αποθεί το Ζαμπά. Αποθεί, άρα ο Mike Tyson, ο Mohamed Ali, ο Ρόκι ήταν αποθητές, έτσι δεν ήταν μποξέρ. Τι άθλημα κάνεις? Είμαι αποθητής, φίλε. Αποθώ. Άντε ρε φίλε, μπράβο. Τι κατηγορία βαρέων βαρών. Α, μπράβο. Κάνεις χρόνια αποθήσεις. Χρόνια, φίλε, χρόνια ασχολούμαι. Απόθησε, λέει. Μπροστά στα μάτια και καταλάβαμε, βέβαια, εκεί ήταν η στιγμή που καταλάβαμε ότι δεν υπάρχει. Και δίνει κίτρινη, δίνει κίτρινη στο Ζαμπά. Γιατί εσύ βρέθηκες μπροστά στο διάβα του Λιβάγια? Γιατί κάθισες και έφαγες μπούνια? Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Σε παρακαλώ. Άρα, αύριο, τι θα συμβουλέψουμε εμείς? Παίκτη που δεν θέλεις με τίποτα να τον χάσεις για την Κυριακή, δεν τον βάζεις αύριο, λέω εγώ. Ο Ρασβάν αποφασίζει, έτσι, όλο το επιτελείο αποφασίζει, αλλά τι λέω εγώ? Παίκτη που δεν θέλεις με τίποτα να μην τον έχεις την Κυριακή, και αναφέρομαι στις κόκκινες κάρτες, γιατί οι κίτρινες δεν ισχύουν στο κύπελο. Οι κόκκινες όμως μια χαρά ισχύουν. Λέω λοιπόν σήμερα, και το ξέρει Αλεπού από τη Ρουμανία, δεν χρειάζεται να το πούμε, απλά εμείς το επισημαίνουμε, ότι βάλε αυτούς που δεν θα σε πειράξει αν φάνε μια κόκκινη. Βάλε, ξέρω εγώ, από τους καινούριους. Βάλε τον αναπληρωμένο. Βάλε τον Γκαρέλη, ξέρω εγώ, που... Λέω, παράδειγμα. Και όχι τον Ακπομ. Βάλε, ξέρω εγώ, τον Γιαννούλη και όχι τον Βιερίνια. Δηλαδή, παίκτες που δεν θέλουμε με τίποτα, το ξαναλέω, να φάνε κόκκινη κάρτα. Βιερίνια, Μάτος, ξέρω εγώ, Βαρέλα, Κρέσπο, Μπίσες, Βαρπέ. Οι παίκτες που είναι οι βασικοί, αύριο, ένα, οι παίκτες του Πανιωνίου θα είναι υπέρμετρα σκληροί. Ο Πανιώνιος έχει αλυσβερίσει με τον Ολυμπιακό, το ξέρουμε, οι παίκτες πηγαίνουν έρχονται σαν να είναι το άνω τούμπα κάτω τούμπα, χωρίς κανέναν ενδιασμό. Θα μου πεις και με άλλες ομάδες γίνεται αυτό, αλλά δεν μας πέφτει λόγος, δεν παρούσα φάση. Γελάς και όσοι, τι σκέφτηκες καμία? Όχι, έτσι γελάς. Α, εντάξει, έγινε αδερφέ. Λέω λοιπόν ότι θα πρέπει να σκεφτούμε πώς θα προστατέψουμε τους παίκτες και από τους τραυματισμούς, γιατί άμα φάει μία γερή κλωτσιά ο Βιερίνια και δεν τον έχω την Κυριακή, ή άμα φάει καμιά αγωνιά, να πούμε, και πέσει σέκος, κανένας Μάτος, κανένας Βαρέλα, κανένας Κρέσπο, κανένας Πασχαλάκης, αν και στο τέρμα είναι δύσκολο, λέω όμως, και για αποβολές έχουμε το νου μας. Αυτό που λέμε συνέχεια από πέρυσι τον Ιανουάριο, ισχύει φυσικά και αύριο. Ρε μπάλα, το νου σας, ρε μπάλα, το νου σας καλά, ρε μπάλα. Ξεκάθαροι είμαστε, 100%, 100%. Να στείλω τα χαιρετίσματά μου σε Μανολόπουλο, σε Τσίκο, σε Πόντιο, Κρομλίδη, σε όλους. Και τους ευχαριστώ για τις ευχές για τον μπαμπά. Άρα είμαστε απόλυτα υποψιασμένοι. Μπράβο που αναβλήθηκε το συλλαλητήριο. Πρώτον, τα παιδιά κατάλαβαν ότι μπορεί να παρεσφρήσει ο οποιοσδήποτε περίεργος. Τα κόμματα και οι παρατάξεις δεν πρέπει να μπλέκονται, και οι ιδεολογίες, οι πολιτικές δεν πρέπει να μπλέκονται με την ομάδα, με τον ΠΑΟΚ, με την ιστορία, με τα 4 γράμματα. Θα πρέπει να μένουν απ' έξω. Ο καθένας είναι, βεβαίως, είναι ελεύθερος να πιστεύει ό,τι θέλει, όποιο κόμμα θέλει, να αγαπά όποια παράταξη θέλει, βεβαίως. Αυτό που λέω τώρα είναι άσχετο με το θέμα της Μακεδονίας. Το λέω για άλλο. Αλλά όλα πρέπει να μπαίνουν κάτω από τα 4 γράμματα. Από τη στιγμή που κάτι μπορεί να βλάψει τον ΠΑΟΚ, είναι λάθος.
Τώρα, όσον αφορά στο συλλαλητήριο για τη Μακεδονία, μαζί τους είμαστε. Ξέρετε, εμείς πόσες φορές, σαν εκπομπή, εγώ προσωπικά έχω αναφερθεί για το θέμα αυτό. Όταν δεν ασχολιόταν κανένας, λέγαμε. Από εποχές 103 ακόμα. Ότι διαφωνούσα ακόμα και με το Φίρομ. Αυτό το μη εκεί, τι είναι, ρε παιδιά. Ποιος έτσι ελαφρά την καρδία το έδωσε, γιατί εκεί πάνω θα πατήσουν μετά και θα μπουν καλά, ρε παιδιά. Φίρομ λέγατε, δηλαδή το μη στο Φίρομ τι είναι, ας πούμε. Μόνοι σας δεν λέτε πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Α, εντάξει τώρα, τι Βόρεια, τι Νόβα, τι. Έτσι. Όμως, άλλη μέρα. Και μπράβο στα παιδιά που το κατάλαβαν, βάζουν το συμφέρον της ομάδας. Φυσικά, ανησυχία για την πατρίδα, ανησυχία για το ότι έγινε προδοσία και πωλήθηκε το όνομα έτσι. Από αυτούς και τους προηγούμενους και όλους, δεν ξέρω, τα έχουμε πει πολλές φορές, μην σας κουράζω τώρα, αλλά τώρα θα μπορούσαν να μπουν μέσα και να γίνουν διάφορα. Διάφορα. Ξαναλέω, κληρώνουμε σε τι έγινε, με έχασες, πήγα στο πλάι. Κάτσε λίγο να απαντήσω εδώ γιατί έχασα τα μηνύματα. Ξαναλέω ότι κληρώνουμε σήμερα 3 μαγικά χαρτάκια για τον αγώνα, της Κυριακής. Έρχεται ο Γαύρος, θα πρέπει να προσκυνήσει. Δίχτυ παντού, θα λέγα εγώ. Θα έχει δρακόντια μέτρα. Να μην μπορέσει κανένας ηθοποιός, να μην μπορέσει κανένας σάπιος να μπει μέσα και να μας χαλάσει το πάρτι. Γιατί αγωνιστικά δεν φοβάμαι τίποτα. Πριν πάω στο διάλειμμα, να διαβάσω το καταπληκτικό άρθρο που γράφει ο Κώστας Κεφαλογιάννης χθες βράδυ στο SDNA. Δεν έχω θέμα και από άλλο site ήταν. Αν μου άρεσε το άρθρο, όπως έχω διαβάσει και παλιότερα, το συγχωρεμένο τον Αντώναρο, αλλά και άρθρα που, τα οποία το διαβάζω και λέω θα ήθελα να το είχα γράψει εγώ ή είναι μέσα ακριβώς στο μυαλό μας και στη σκέψη μας. Μπράβο στο παλικάρι, δεν τον ξέρω καν. Δεν ξέρω αν μένει στη Θεσσαλονίκη ή στην Αθήνα. Δεν ξέρω ποιος είναι, πού είναι. Δεν ξέρω αν υπάρχει καν σαν πρόσωπο ή είναι ψευδώνυμο. Λέω. Αλλά αυτό που έχει γράψει είναι συγκλονιστικό. Βάλε λαό, με αυτό να πάω στο διάλειμμα. Κάθε πατέρας ΠΑΟΚτσής έχει περάσει δύσκολα χρόνια. Χρόνια απαξίωσης και οικονομικής ένδυας. Με προσφυγές και εράνους. Με κλοπές παικτών και κλοπές τίτλων. Κάθε πατέρας ΠΑΟΚτσής έχει υποστεί την ειρωνία όλων των υπόλοιπων μεγάλων, μέσα εισαγωγικά, έχει ακούσει εκατομμύρια φορές να αποκαλούν την αγαπημένη του ομάδα ΠΑΟΚΑΚΙ. Κάθε πατέρας ΠΑΟΚτσής έχει ζήσει κρίσεις εσωστρέφειας και μιζέριας. Έχει δει παίκτες να λατρεύονται και να αποκαθιλώνονται. Ίσως έχει σπάσει και μερικά αυτοκίνητα ποδοσφαιριστών πάνω στα νεύρα του. Και γι' αυτό κάθε πατέρας ΠΑΟΚτσής έχει σφυριλατίσει την αγάπη του για τον ΠΑΟΚ με απογοητεύσεις και πίκρες, με οργή δικαιολογημένη ή και αδικαιολόγητη κάποιες φορές. Με μεγάλα όνειρα και ακόμη μεγαλύτερες διαψεύσεις. Και την έκανε ατσάλι που δεν σκουριάζει, δεν λυγίζει, δεν σπάει σε οποιασδήποτε συνθήκες. Κάθε πατέρας ΠΑΟΚτσής ενδεχομένως να είχε πολλά ζόρια στη ζωή του, αλλά ένα πράγμα δεν τον ζόρισε ποτέ. Το πώς θα βαφτίσει το παιδί του στα χρώματα του ΠΑΟΚ. Εκεί που οι άλλοι χρειάζονται 10 κούπες, γι' αυτόν μία επίσκεψη στην Τούμπα ήταν συνήθως αρκετή ώστε να αποκτήσει γιο ΠΑΟΚτσή. Ο οποίος με τη σειρά του γινόταν μετά πατέρας ΠΑΟΚτσής και έκανε τα δικά του παιδιά ΠΑΟΚτσάκια. Για να συντηρηθεί έτσι μία κατανόητη δυναμική, ένα ποδοσφαιρικό παράδοξο για την Ελλάδα, όπου το παν είναι οι τίτλοι και οι νίκες. Ο ΠΑΟΚ το ανέτρεψε και αυτό όσο περισσότερο απομακρυνόταν από το τελευταίο του πρωτάθλημα, τόσο περισσότερος οπαδούς αποκτούσε. Κάθε πατέρας ΠΑΟΚτσής που μεγάλωσε στα τσιμέντα της Τούμπας και έκανε χιλιόμετρα για να δει την ΠΑΟΚΑΡΑ να παίζει στην άλλη άκρη της Ελλάδας ή στην άλλη άκρη της γης, με χιόνια και με κρύα, όχι για την προσδοκία της νίκης, αλλά για το ταξίδι και το τραγούδι, για την καψούρα του την πιο μεγάλη, γελά με όσους εξακολουθούν να υποτιμούν την ομάδα του. Με αυτούς που γράφουν ότι δεν αναγνωρίζουν ως ντέρμπι τα παιχνίδια με τον ΠΑΟΚ, λες και η αλλαγή μεγέθους του δικεφάλου χρειάζεται τη δική τους έγκριση. Με εκείνους που ενώ βρίσκονται 8 πόντους πίσω στη βαθμολογία των αγωνιστικών χώρων,
6 στο βαθμολογικό πίνακα, εξακολουθούν να κομποριμονούν ότι παίζουν την καλύτερη μπάλα στην Ελλάδα. Με τους γνωστούς και μη εξαιρεταίους που πασχίζουν με νύχια και με δόντια να το σταματήσουν και όταν δεν τα καταφέρουν εφευρίσκουν 1002 δικαιολογίες για να μην χειροκροτήσουν την απίστευτη αίτητη πορεία του. Αυτός ο πατέρας Παοκτσής δεν έκλεισε μάτι το βράδυ της Κυριακής από την υπερένταση του αγώνα με την ΑΕΚ, από την υπερηφάνεια για την ομάδα που έπαιζε για μία ώρα με παίκτη λιγότερο και παρέμεινε αίτητη, ίσως και από την τζαντίλα, επειδή μπορούσε ακόμα και τη νίκη. Ο ίδιος πατέρας Παοκτσής κατά πάσα πιθανότητα δεν θα κλείσει μάτι ούτε την εβδομάδα που έρχεται. Μια διαδρομή δεκαετιών ανάμεσα σε εμπόδια και παγίδες, σε σπασμένα τζάμια, αντεθνικά συνθήματα και στισήματα. Μια διαδρομή με αμέτρητα δάκρυα χαράς και δάκρυα λύπης. Συχνά και με δάκρυα από τα δακρυγόνα. Με σφαγές και άλλες σφαγές και μερικές ακόμα σφαγές. Μια διαδρομή με υπτάμενα ρολά χαρτιού και κοροϊδία. Καταλήγει νομοτελειακά στο παιχνίδι της επόμενης Κυριακής. Και ταυτόχρονα μία άλλη διαδρομή ξεκινά. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος χτίζεται σταδιακά από τη μέρα που τον ανέλαβε ο Ιβάν Σαββίδης, ο μοναδικός παράγοντας στην Ελλάδα που πληρώνει τα χρέη του αντί να προτιμήσει τον υποβιβασμό και πληρώνει και τα λάθη του περιμένοντας τους παίκτες για να τους αγκαλιάσει έξω από το λεωφορείο ή στο αεροδρόμιο, αλλά ποτέ μέσα στο γήπεδο, διότι εν αντιθέσει με άλλους τους υπόλοιπους σέβεται τις αποφάσεις δικαιοσύνης, περιλαμβάνει τα παραπάνω. Δεν ξεχνά τις πίκρες, τις ματαιώσεις, την απαξίωση, την αδικία. Τα ενσωματώνει, τα κάνει καύσιμο και ταυτόχρονα τα προσπερνά. Και είναι έτοιμος, πιο έτοιμος από ποτέ, να σφραγίσει την οριστική αλλαγή σελίδας στην ιστορία του απέναντι στον αντίπαρο που αντιπροσωπεύει περισσότερο από οποιονδήποτε. Όλα όσα εκείνος πολεμάει ιστορικά. Η μοίρα το έφερε έτσι, ώστε ο ηρωικός ΠΑΟΚ του παρελθόντος και ο ανώτερος ΠΑΟΚ του μέλλοντος να συναντιούνται στην ίδια ομάδα. Με νίκη ή και ισοπαλία, το μέλλον είναι ήδη εδώ. Με ήττα παίρνει μια μικρή παράταση. Αλλά και πάλι έρχεται ορμητικό, σαν ποτάμι, που ουδής μπορεί να σταματήσει. Κάθε πατέρας Παοκτσής το γνωρίζει, το βλέπει, το ξέρει, το νιώθει μέχρι το τελευταίο ασπρόμαυρο κύτταρό του. Όσα ονειρεύτηκε, έφτασε η ώρα να τα ζήσει. Τώρα! Όχι αύριο. Και γι' αυτό το λόγο είναι τώρα, τώρα που ο Αντρέ, ο Φερνάντο, ο Ντιέγκο, οι δύο Λέο, ο Δημήτρης και οι υπόλοιποι δημιουργούν νέες γενιές οπαδών από τη Θεσσαλονίκη ως το Ηράκλειο. Τώρα που έχει γίνει εύκολο να φτιάξει καινούργια παοκτσάκια. Τώρα που υπάρχει για πρώτη φορά ο κίνδυνος να ολοτριωθούν οι αξίες και οι αρχές του συλλόγου με τις οποίες μεγάλωσε κάθε πατέρας παοκτσής μπροστά στη σαγήνη των επερχόμενων τίτλων. Τώρα λοιπόν είναι περισσότερο απαραίτητο από ποτέ να δείξει στα παιδιά του τους καλοπληρωμένους ποδοσφαιριστές που χοροπηδάνε μπροστά σε ένα πέταλο και βρίζουν τους γιους και τις κόρες τους. Να τους δείξει στα παιδιά του κάθε πατέρας Παοκτσής και να τους πει «Παιδί μου, γίνε ό,τι θέλεις στη ζωή σου. Ακόμα και άλλη ομάδα εφόσον το επιθυμείς, αν και εσύ θα χάσεις. Αρκεί να μην γίνεις σαν αυτούς. Σε παρακαλώ πολύ, σαν αυτούς μόνο να μην γίνεις». Φιλέ, σε χειροκροτώ, respect, δεν έχω να προσθέσω τίποτα. Αφιερωμένο σε αυτούς που βρίζανε στο πέταλο και στους ποδοσφαιριστές, στους Έλληνες που καταλαβαίναν τι λέγανε. Αυτά για τον κάθε πατέρα Παοκτσή. Θα πάω σε διάλειμμα. Υπενθυμίζουμε 3 μαγικά χαρτάκια δίνουμε σήμερα. Είναι πολύ σημαντικό να μην κάνεις αρδάμ σε τέτοιες αναγνώσεις. Μας παιδεύει ο λαιμός με το βήχα, αλλά δεν πειράζει. Τα πάμε να μιλάμε συνέχεια τα ίδια και σας κουράζουμε. 3 μαγικά χαρτάκια δίνουμε σήμερα. Μην ξεχνάτε, Δημητριάδης Construction 3-23-003. Είδα και, όπως είπα, πινακίδα και στο ΆΚΑ με την ΑΕΚ και το Χάρεκα. Εκεί, ό,τι θέλετε σε δόμηση, σε ανακαίνιση, σε διακόσμηση, αυτός είναι ο ειδικός. Όποιο τεχνικό πρόβλημα έχετε στο σπίτι, παίρνετε το 323-003, μετατρέπει το χώρο σας σε Airbnb με το κλειδί στο χέρι, μακριά από μαστόρους, από μπελάδες, αυτός ξέρει. Δημητριάδης Group. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε! Τι έχει βρει ο Κιώσης, ρε. Ο Outsider.
Έρχεται δειλά-δειλά προχθές μου λέει έχω ένα... Έχω βρει ένα τραγούδι. Χρήστο, εσύ ο ποιοτικός, εσύ! Εσύ ο της Μποφίλιου, το δεξί χέρι! Εσύ ο του Δουρδουμπάκη, του Ξιδάκη, του Σοκράτη Μάλαμα! Εσύ! Εγώ! Τέλος πάντων, άσε με να στο βάλω λέει το τραγούδι να ακούσεις, μπορεί να... Εντάξει, επειδή είναι σιγανό ποταμάκι, λέω για βάλε και μου βάζει αυτό. Τρέπεσαι λίγο, Τα έχεις φυλάγμενα αυτά. Αυτό είναι παραλίγο μούτσο ή τέσσερις γραμμές περιμένουν. Α, τέσσερις γραμμές περιμένουν. Ιταλός μπαταρία 4545-999. Σικές Μοναστηρίου Θέρμη. 24 ώρες το 24ωρο έχει περνάει την μπαταρία. Ιταλός 545-999. Αποθηκεύστε το γιατί μπορεί να χρειαστείτε. Τώρα μπορεί να είστε άνετοι και ωραίοι άπλες, αλλά μετά έχετε ανάγκη. Γεια σου Παυλούκο μου. Γεια σου Παυλάρα μου. Να πω ότι κληρώνουμε 3 μαγικά χαρτάκια. 2 με τα μηνύματα, 1 για εσάς που δεν έχετε δυνατότητα ούτε για το μήνυμα, το σεβόμαστε. Έτσι έχουμε πει, όταν είναι αυτό που κληρώνουμε είναι είδος ανάγκης, τραπέζια, έτσι, τρίμερα, τέτοια πράγματα. Και όχι ηλεκτρική συσκευή, κινητό, ξέρω εγώ, τάμπλετ και τέτοια. Και θεωρώ ότι είναι είδος ανάγκης ένα εισιτήριο, ένα μαγικό χαρτάκι για την Κυριακή. Γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526. Πάμε γραμμές 2310-287-888. Ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Έλα αλλά παίξε την Κυριακή. Έλα αλλά παίξε. Μην έχουμε τίποτα δεγωμένα χυλάκια, τίποτα κολάρα. Τώρα το αν θα έχουμε πάνες στην κερκίδα, τότε θα βγούμε με κολάρα και τα λοιπά. Κάτι θα σκεφτούν τα τσακαλάκια. Κάτι θα σκεφτούν. Πρώτα τον Πανιόνιο αύριο. Βάλε αυτούς που δεν θα χαλαστούμε αν φάνε καμιά κόκκινη αύριο. Βάλε αυτούς. Έτσι, στο μας κυπέλλου. Πάμε, να μιλήσετε εσείς. Καλημέρα σας. Καλημέρα σε όλα τα σουμουσάκια. Και στην ΑΕΚ 2014 με τη μακρόχρονη ιστορία της. Good the boy. Επειδή ανέφερε στην ΑΕΚ για του Μάνταλο τις χειρονομίες μπροστά στον Βιερίνια, παιδιά... Δεν είδα να γίνονται τίποτα αφιερώματα. Δεν είδα τον Ντέμι να λέει not like. Τι λέει not football. Δεν τους ενοχλεί. Είναι αφίσα στα δωμάτια των πιτσιρικάδων κάτω στην Αθήνα μαζί με τον Μυραλάς και τον... Μάλιστα. Και τον Γαλαπαπά. Του Μυραλά, βεβαίως. Δηλαδή είδαμε τον να κάνει χειρονομίες. Ο αρχηγός, έτσι, ο εν ενεργεία διεθνής. Καμία ενασχόληση, τίποτα, καμία θα ασχοληθεί. Κανένας τίποτα. Ίδρωσε κανένα αυτάκι, και... κύριε Σιμιτζόγλου, τίποτα αυτά. Έχουμε, λοιπόν, Κωστή, η Γαλλία έχει μια περιοχή, μια περιφέρεια που λέγεται Βρετάνη. Σαν Μακεδονία, όπως η Ελλάδα. Ναι. Η Μεγάλη Βρετανία, η Αγγλία, με όλο το νησί, το συμπλεμμαχή της Ιρλανδίας, λεγόταν Μεγάλη Βρετανία. Ναι. Το Βρετάνιο με τη Μεγάλη Βρετανία είναι σχετικά αυτά. Μοιάζουν. Όχι μοιάζουν. Ναι. Ίδιο πράγμα, ναι. Έχουν κοινή ρίζα. Ναι, ναι, ναι. Η Γαλλία έθεσε βέτο. Ότι αυτό είναι αλυτρωτικό και τι με τη Μεγάλη Βρετανία. Η Βρετάνια είναι εδώ. Ας πούμε, έχουμε Βρετάνια. Πώς θα γίνει. Ναι. Και έγινε Ηνωμένο Βασίλειο. Ναι. Προσγνώσιν και συμμόρφωσιν. Λέμε τώρα. Λοιπόν, ναι. Σοβαροί άνθρωποι είναι εκεί όμως. Προσγνώσιν και συμμόρφωσιν. Σοβαροί και όχι προδότες. Ναι. Επειδή έχει αρχίσει και τρέμει το φιλοκάρδι μου. Θα το πω έτσι λίγο ομά, Αλέξη, μην πας καλύτερα στον Ερντογάν. Γιατί... Κάνα δωδεκάνησο, Δεν ξέρω τι θα κάνω. Καμιά κυκλάδα. Όπως είπε και ο Κανάρης, εκεί έγραψε ο Γιάννης εκεί. Λέει πατρίδα, λέει είναι εκεί το κομμάτι γης γύρω από την καρέκλα. Ένα άχρηστο κομμάτι γης γύρω από την καρέκλα. Αυτό είναι. Αλέξη, το νου σου, Προχώρα. Αλέξη, το νου σου. Δεν είναι αστεία αυτά. Ό,τι προλάβει. Ό,τι προλάβει. Τέλος πάντων. Προλάβουμε, πάμε. Πάμε στα δικά μας γιατί θα χαλαστούμε. Χτες Κωστή, εντάξει. Σφίγγεται το στομάχι μου όταν μιλάω για αυτά. Σου μιλάω ειλικρινά. Χτες μιλούσα με ένα παιδί και στην εργασία. Μου λέει, ξέρω εγώ, έλεγε Ολυμπιακός, λέει τόσα πρωταθλήματα, με έλεγε τόσα αυτά, εκείνα, το ένα, το άλλο. Του λέω, αδερφέ, πότε πήρα εγώ πρωτάθλημα. Εγώ έγινα ΠΑΟΚ και ξέρεις τι πίστευα μέχρι πριν από 5 χρόνια, 6. Από το 9-10 ίσως και μετά, με το 10-11 τι πίστευα. Τι, μου λέει, λέω ότι θα πεθάνω και δεν θα πάρω ποτέ πρωτάθλημα. Αλλά δεν με ένοιαζε όμως.
Δεν έγινε γι' αυτό. Ναι. Δεν ήταν αυτός λόγος. Ήταν χίλια άλλα πράγματα. Πολύ πιο ουσιώδη, πολύ πιο σημαντικά. Βασικά, χωρίς να σημαίνει ότι δεν θέλω να το πάρω, έτσι. Δηλαδή μην πάμε στο άλλο άκρο. Να πω ότι το ότι δεν το πήρα για τους λόγους που το πήρα ήταν ένας λόγος. Που έγινα. Ακριβώς. Ακριβώς. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Άστο, άστο. Άστο. Θουβού. Δεν γίνεται. Πρέπει να έχεις τσίπα. Πρέπει να φοράς παντελόνια και να έχεις αξιοπρέπεια, βασικά. Έγινε, Θουβού! Σε χαιρετώ! Καλημέρα, φιλιά! Μένιο, σε έφαγα στη γωνία, Μένιο! Καλημέρα! Πάμε παρακάτω! Φιλιά, φιλιά! Καλημέρα σας, ναι! Καλημέρα! Καλώς το παιδί! Με ακούτε? Βεβαίως! Το όνομά σου? Καταρχήν, Λευτέρη με λένε και σας ευχαριστώ που μου δίνετε τον αέρα εκεί της Θεσσαλονίκης να πω δύο λόγια. Βεβαίως. Λευτέρη, αν θέλεις, μίλα μας στον Ενικό, εκτός και αν είναι πληθυντικός και για τους ακροατές. Όχι, το ευχαριστώ, είναι όλο το σταθμό, το Λίμπερο. Α, μάλιστα, το Λίμπερο. Τι ομάδα είσαι? Είμαι ΑΕΚ. ΑΕΚ, μάλιστα. Ναι, έχω ένα κάπα στο τέλος. Κάπα, ε. Είσαι από αυτή την ομάδα, όχι αυτή που πήρε πέρσι το πρωτάθλημα, το ψεύτικο. Είμαι από αυτή την ομάδα που πήρε πέρσι το πρωτάθλημα και το πρωτάθλημα δεν ήταν χάρτινο. Και αυτό πρέπει να το καταλάβετε. Αυτό πρέπει να το καταλάβετε. Και είσαι περήφανο. Ξέρεις, πέριμε να σου πω. Ξέρεις πώς μπορώ να σου το εξηγήσω ότι δεν ήταν χάρτινο. Για πες μου. Ωραία. Το 2008 έγινε ένα χάρτινο πρωτάθλημα στην Ελλάδα. Το πήρε ο Ολυμπιακός. Φώναζα όταν τότε στα ραδιόφωνα, γιατί μάλλον δεν άκουγες, ότι στέρισαν ένα πρωτάθλημα, πήγε στα δικαστήρια. Έπρεπε να το πάρει η ΑΕΚ τότε. Ναι. Παρότι εμείς, ΠΑΟΚ, αγαπάμε και πιστεύουμε, και αυτό το έχεις κάνει και επικοινωνιακή σου σημαία όλα τα χρόνια. Σωστά. Αυτό λοιπόν το χάρτινο πρωτάθλημα, όταν ήρθε η χάρτινη ομάδα στο γήπεδο μου, στο 60 λεπτό. Τη χάρτινη την κέρδιζα 4-0. Εσείς μας κερδίζατε στο 60 με 4-0. Να πεις ό,τι μας κερδίζατε με 4-0. Είμαστε χάρτινοι. Μέσα στον αγωνιστικό χώρο δεν το πήρες εσύ. Το πήρε ο ΠΑΟΚ. Έβγαλες πιστόλι. Άκουσε. Έβγαλες πιστόλι. Ποιο το πιστόλι? Δεν το είδες ποτέ το πιστόλι. Μάθε λοιπόν ότι έγινες ίδιος με αυτούς που κατηγορούσες, φίλε μου. Δεν μου λες, οι παίκτες σου έμπαιναν να παίξουν, να ήταν 0-0. Έγινε, να σε καλά, μην χαλάσουμε το κέφι μας. Έγινες ίδιος με αυτούς που κατηγορούσες. Ίδιος με αυτούς που κατηγορούσες έγινες. Έχω αεκτσίδες που ντρέπονται για αυτό πέρσι, που το θεωρούν κοιλίδα, που το θεωρούν στην μαύρη σελίδα. Αν εσύ νιώθεις περήφανος για αυτό που πήρες, δεν έχω καμία απολύτως όρεξη και διάθεση να σου αλλάξω την άποψή σου. Καμία, ούτε θέλω. Έτσι. Πίστευε ό,τι θέλεις. Η ανάγκη που έχεις να βγεις για να το διατρανώσεις στο πρωτάθλημα με το κάπα στο τέλος, δεν είναι κάπα στο τέλος. Δεν είναι. Πήρες ένα πρωτάθλημα στα χαρτιά. Εγώ έπρεπε να πάρω το πρωτάθλημα, εγώ το κέρδισα μέσα στον αγωνιστικό χώρο και αυτά για τα πιστόλια, για τους δίθεν τρομοκρατημένους, για τους παίκτες που γελούσαν, ας έβγαινες να παίξεις. Αυτά αλλού. Όχι εδώ. Πάμε στον επόμενο. Καλημέρα. Καλώς τον. Ένα λεπτό να τραβήξουμε λίγο το καζανάκι. Όχι, μην πάμε σε αυτή τη φρασιολογία. Γιώργο, σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ, πάμε. Εντάξει, όχι. Είπε την άποψή του, άστα, άχι, αυτό και καζανάκια εδώ, όχι, δεν σε παρακαλώ, Γιώργο. Άσε, πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Αυτός πιστεύει αυτό, τελείωσε. Σέβομαι αυτό το οποίο λες. Τελείωσε. Μην πάμε σε αυτό τώρα, δεν μας χαλάς το. Αυτός πιστεύει αυτό, τέλος. Άσε να πιστεύει. Κρίμα. Γι' αυτό βγήκε το πανό η ντροπή της προσφυγιάς. Το δείξανε και μετά το τέλος του παιχνιδιού. Τελείωσε, ρε παιδί μου. Το δείξανε την Κυριακή και μετά το τέλος του παιχνιδιού και που ορμήξανε εκεί που ήταν η δική μας η επίσημη. Την άπησε. Τελείωσε. Πάμε παρακάτω. Δεν μπορεί να τα βάλεις. Πάμε παρακάτω. Τον άφησε, είπε αυτό που ήθελε. Okay. Στο 80 τους νίκησα, τους έκανα, τους έρανα. Ίδιο πράγμα. Πήρες ένα πρωτάθλημα στα χαρτιά, στα δικαστήρια. Μου αφαίρεσες τους βαθμούς με το έτσι θέλω. Τελείωσε. Λοιπόν. Να μην συγχυζόμαστε και κοιτάμε τα παιχνίδια τα οποία έχουμε. Πάμε παρακάτω. Την Τετάρτη και το κυριότερο το παιχνίδι της Κυριακής. Αύριο θα ασχοληθούμε περισσότερο με το μάτς του Πανιωνίου. Μεγάλη προσοχή όλοι μας, εμείς που θα είμαστε και στις κερκίδες και αυτοί που θα είναι έξω και στα καφενεία, θέλει μεγάλη προσοχή. Κατά άλλα, υγεία να έχουμε, ο Θεός είναι μεγάλος,
να μην πω άλλα γιατί συγχύεσαι και με το προηγούμενο. 4-16 και άμα πέσει δώσε έναν που το έχει ανάγκη. Έγινε, έγινε Γιώργη. Να είσαι γερός, να είσαι γερός. Έλα να πεις ένα γεια. Έλα να πεις. Το Μένιο θες να προλάβεις, ε. Πες ένα γεια, πες ένα γεια. Κάερε Στάπερ Μητίδο Λεβαντάρσκες Οπλικατόριο. Αυτά. Αυτά. Ξέρουμε τι σημαίνει. Σε πρόλαβε Μένιο. Διαζώσεις. Φυσική παρουσία. Γεια σου Παυλάρα μου. Να είσαι γερός. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Καλώς το δίδυμο πατέρα. Καλώς το. Χρόνια πολλά καταρχήν για τον μπαμπά σου. Σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ πολύ. Εχθές εγώ σε πήρα τηλέφωνο, μετά κάποια φάση είχα δουλειά, δεν σ' άκουσα. Μετά άκουσα στο τέλος τα εισιτήρια που έκανες, δεν άκουσα τώρα για τα εισιτήρια. Διάβασα εγώ στο ίντερνετ ότι λέει να θα τα βγάλουν από Πέμπτη και μόνο μέσω ίντερνετ. Α, όχι, αυτό. Δεν το ήξερα. Νομίζω που σήμερα βγαίνουν τα εισιτήρια. Στα εκδοτήρια. Δεν ξέρω, έτσι διάβασα σε ένα site. Δεν ξέρω αν ισχύει. Δεν ξέρω. Η πιο καλή μέθοδος, ναι? 95-40-50, ΠΑΕΠΑΟΚ, Γραμματεία Γενική Κάτω, Ρεσεψιόν. Καλημέρα σας, πότε βγαίνουν τα εισιτήρια. Ό,τι και να σου πω εγώ, έτσι. 95-40-50 είναι το τηλέφωνο της ΠΑΕΠΑΟΚ. 95-40-50. 50, ναι. Με το 23-10 μπροστά Κώστα, ρωτάς, αυτοί θα σου πούνε ότι ξέρεις κάτι, βγαίνουν τώρα, βγαίνουν αύριο στα εκδοτήρια, τάδε ώρα, έτσι. Βάλαμε. Αλλά... και εμένα στην κλήρωση, αν μπορείς να σε βάλω και εσένα, βεβαίως, να σε βάλω και εσένα. 4-86. 4-86 Κώστας. Αυτό για ποια θύρα θα είναι αυτό το εισιτήριο που κλείνει. Θύρα 7. Θύρα 7. Ή θύρα 6-1 από την καλύτερα. Από τη θύρα 7, ναι. Θύρα 6-1. Αυτά λοιπόν. Ζούμου σου, αδερφέ μου. Την καλημέρα μου, ζούμου σου. Και εγώ έτσι διάβασα. Δεν ξέρω αν ισχύει, γι' αυτό πήρα να σε πω. Γιατί και εγώ χθες δεν άκουσα όλη την εκπομπή. Δεν αποκλείεται να βγουν την Πέμπτη. Δεν αποκλείεται. Μπορώ να κάνω εγώ. Δεν ξέρω. Αλήθεια δεν ξέρω πότε θα. Και να είναι μόνο μέσω ίντερνετ. Γιατί λέω μέσω. Όχι. Δύσκολα. Μέσω ίντερνετ. Δεν θα ανοίξουν τα εκδοτήρια. Έτσι γράφει εγώ. Δεν νομίζω. Λοιπόν, καλημέρα Κώστα, Πέμπτη μόνο μέσω ίντερνετ. Α, κάτσε, περίμενε. Και ο Λάζαρος μου στέλνει μήνυμα. Καλημέρα Κώστα, Πέμπτη μόνο μέσω ίντερνετ τα εισιτήρια. Λέει ανακοίνωση. Αυτό διάβασα κι εγώ. Δηλαδή δεν θα μπορεί ο κόσμος να πάει καθόλου στα εκδοτήρια. Δεν ξέρω, με φαίνεται παράλογο, γι' αυτό παράξενο. Τι να πω. Θα το δούμε. Πάρε το τηλέφωνο το συγκεκριμένο. Ναι. Έτσι, και θα σου πούνε αυτό που πρέπει να σου πούνε. Εντάξει Κώστα, καλημέρα Ζούμου και άλλο το νου μας. Καλά, εννοείται. Καλημέρα. Φιλιά πολλά. Πάμε επόμενος. 2310-287-888. Μην ξεχνάτε, Ελλάς Auto Service, κορυφαίο συνεργείο στην πόλη, πίσω από το κέντρο υγείας στη Θέρμη, 47-43-12. Τα πάντα για το αυτοκίνητό σας με την εγγύηση της Ελλάς Service. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Καλώς το. Τι κάνεις. Δόξα τω Θεώ. Δικηγόρε, πού είσαι. Με κατάλαβα. Όχι, φίλε, σου έχουν κάνει κλειστή τρίπλα. Μιλάμε τώρα κλειστή τρίπλα, τι να πω. Σαν αυτές που κάνει ο Βιερίνη που τραβάει το χειρόβρο της υδραυλικές, που το στέλνει για χόρτα των άλλων. Δεν έχω αναγνώριση και έχεις καιρό να πάρεις. Το έτσι. Ξέρω, γι' αυτό λέω και δεν θα μπορεί να έχω τρελό πονοκέφαλο και φαρυγγίτιδα, αλλά έχω μια καμένη φλάντζα, δεν ξέρω γιατί. Έλα, Θανασάκο, έλα. Σ' ακούω, αγόρι μου, σ' ακούω. Τι λέει, εγώ δεν καλά. Τι να λέει. Εδώ. Λοιπόν... Γιάννη και οι φίλοι μας οι αεξίδες να μας πούνε τα αυτονόητα. Να ανατρέψουν δηλαδή τα αυτονόητα, δεν πειράζει. Άστο, κοίταξε. Εγώ για ένα πράγμα μπορώ και ξανά. Έχω φτάσει σε μια αλφα ηλικία που δεν μπορώ να ακούω πλέον την κάθε την κουλαμάρα του καθενός. Κοίταξε. Και να διαβάζω την κουλαμάρα του καθενός. Άκουσε, Θανάση μου. Εγώ έχω τις γραμμές ανοιχτές, δεν έχω κανένα φίλτρο, δεν έχω καμιά αναγνώριση κλίση. Παίρνει όποιος θέλει. Λοιπόν, όποιος παίρνει. Για να μας βγάλει τρελούς, μπορεί να έχει αντίθετη άποψη, βεβαίως. Και να είναι και άλλη ομάδα, έχουμε κι άλλους. Έτσι δεν είναι. Αλλά όχι, σε παρακαλώ πολύ τώρα. Να μου πει τώρα ότι το περσινό ήταν. Σε παρακαλώ. Αγούρα να μου λέει και. Βάζει εφημερίδες. Δεν θα αναφέρω πια. Κατάλαβες, φαντάζομαι. Καλά. Ο οποίος λέει η απάτη το μείον έξι. Αν κάποιος πάρει και διαβάσει τις εφημερίδες κάτω της Αθήνας και θα νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ κάνει τα όργια με την διαιτησία. Ναι, ναι. Εντάξει, αυτό είναι μέσα, μέσα στο πρωταρχικό τους μέλημα για να κάνουν την προπαγάνδα. Καταλαβαίνεις. Αυτό έγινε που ο ποδοσφαιρικός αγγελέας πρέπει να επέμβει και δεν κάνει τη ρίση γίνει ξύωση, πρέπει ήδη η ΠΑΕ να κινήσει τη διαδικασία. Τη ίδια η ΠΑΕ έχει όμως συμφέρον. Γυρίζει ο Μάνταλος και κάνει μπροστά στο Βιερίνια, στον γκολ. Ο Μπακασέτας λέει λογάκια στον πάγκο.
οι παίκτες του Ολυμπιακού υβρίζουν τα παιδιά μας. Εν χορό, υπό τους ήχους του Μακεδονία εξακουστεί μπροστά στην κερκίδα, βρίζουν. Λοιπόν, ο άλλος, ο Μεραλάς, ήρθε εδώ, μας έδειξε τα μικρά του καλαμπαλίκια. Δεν ασχολήθηκε κανένας. Ο τερματοφύλακάς τους μας έκανε δάχτυλα και μας... Δηλαδή, βλέπεις, ασυλία, φίλε, που θα... Ασυλία. Φαντάσου αυτό που έκανε τον Μπέλκα, ο Μπέλκας που έπιασε το αυτό του, χωρίς να το δείχνει σε κανέναν, έτσι επειδή τρελάθηκε. Δεν υπήρχε κανένα. Το γκρεμάσανε κατ' κέφαλα. Έτσι. Το Σαββίδι για το βγαλμένο Μπουφάν, τον περάσανε, φίλε, σαν να είναι το μίασμα της κοινωνίας. Τον εγκληματία. Τον ιδεχθεί, τον απεχθεί. Εντάξει, τι να πω τώρα. Το ξέρω, ρε, αλλά σου λέω, φαντάζομαι ότι όλοι οι ποδοσφαιριστές να τραγουδάνε εν χώρο το κάθε πατέρας ΠΑΟΚΤΙΣ. Τελείες. Τίποτα. Αυτό όμως... Διαφωνώ με το σύνθημα ακόμα και όταν το λένε οι δικοί μας, να ξέρεις. Και εγώ. Έτσι, να ξέρεις. Έχουν διαφορά. Ναι. Απλά διαφορά. Άλλο να το λέει ο κόσμος, δεν μπορείς τώρα ακριβώς, άλλο να εχωρώ οι παίκτες μας, να έβλεπα εγώ ας πούμε τον Πασχαλάκη, τον Πέλκα, τους Έλληνες, τον Γιαννούλη, ξέρω εγώ, τον Λιμνιό, να είναι αγκαλιασμένοι και να βρίζουν τις κόρες και τους γιους αντιπάλου. Όχι, φίλε. Όχι. Αυτή είναι η διαφορά μας. Ίδιοι δεν θα γίνουμε με δάυτους. Σε παρακαλώ. Λοιπόν, βάλουμε και εμένα στην κλήρωση. Να σε βάλω. Το ένα εισιτήριο από τα τρία είναι με το τηλέφωνο, είπαμε. Πες μου τα τρία τελευταία ψηφία, Θανάση. 261. Και λόγω ότι δεν είμαι Θεσσαλονίκη, δώσ' τα κάπου όπου νομίζεις εσύ καλύτερα. Έγινε. Έγινε. Να είσαι καλά. Γεια σου, Θανάση. Γεια σου, Θανάση. Πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Ναι. Καλημέρα. Καλημέρα. Τι γίνεται? Ο κύριος Κώστας Τσατσαρός. Ο κύριος μάγος της Χαλάστρας. Μάγος είσαι. Μάγος είμαι. Εσύ μάγος είσαι. Τρομερός διάλογος. Κοίταξε, εγώ είμαι φανατικός ΠΑΟΚΤΙΣ. Τώρα ότι κάνω ό,τι λέω θα τα λέω έτσι από τα νεύρα μου. Γιατί, γιατί να έχεις νεύρα. Να κάνεις απονεύρωση. Θα σου δώσω μία οδοντογιατρίνα. Ναι, η οποία... Θα σου δώσω δύο συνταγές για τη φωνή σου. Ναι, για πες. Ναι, το έχω στο πρόγραμμα. Ναι. Κοίταξε, τι να κάνεις. Μ' ακούς, Κώστα? Σ' ακούω βεβαίως με πολύ ευλάβεια και προσοχή. Εντάξει, κοίταξε. Ναι. Δεν θα πω κακή κουβέντα. Υποψιάζομαι το ένα που θα μου πεις και είμαι λίγο δαγκωμένος, αλλά δεν πειράζει. Σε ακούω. Πάμε στο γιατροσόφι. Ναι. Θα βράσεις νερό στο μπρίκι. Στο μπρίκι. Μπρίκι, 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 μάνα μου. Όχι στο μπρίκιτς. Τι να κάνει αυτή η ψυχή ο μπρίκιτς. Μιλάμε σοβαρά τώρα. Όχι, βεβαίως και εγώ. Γιατί δεν είναι. Τώρα ακόμη και ακουράζω. Όχι. Θα βράσει νερό στο μπρίκι. Ναι. Εντάξει, ένα δάχτυλο, ένα φλιτζάνι. Ένα δάχτυλο, όχι, φίλε. Να τα. Αυτά φοβόμουν. Τα δάχτυλα. Αν είναι να ξεμπουκώσει φωνή με ένα δάχτυλο, τι είσαι, πάρα καλό πολύ. Εγώ χθε είχε κλείσει φωνή μου και έκανα τέτοιο. Ναι, λέω, άμα είναι να μπει δάχτυλο για να ανοίξει φωνή μου, καλύτερα να είμαι βραχνό. Ρε Κώστα, περίμενα να μιλήσω. Ναι. Βράζει νερό. Ναι. Βάζει μέσα στο νερό στο βραστό, τσίπορο με γλυκάνισο. Περίμενε, ή τσίπορο, ή αν θέλεις όμως, η δεύτερη εκλογή είναι πιο καλή. Βράζεις μαύρο τσάι, βάζεις λεμόνι, ζάχαρη και ουίσκι, λίγο ουίσκι. Να του και το ουίσκι, με ουίσκι. Μετά, έχω κι άλλη άποψη, τρίτη άποψη. Και τρίτη άποψη. Επανάγια μου. Ρε Κώστα, σ' αγαπάω, περίμενε. Κι εγώ σ' αγαπάω, γι' αυτό τα κάνω αυτό. Πάμε στο τρίτο γιατροσόφι. Έχω πιει ουίσκι, έχω πιει τσίπουρα, γλυκάνισα, ναι, πάμε. Τώρα είπα ότι είπα την Κυριακή που θα γίνει ο αγώνας ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Ναι. Πρόσεξε καλά, τι θα πεις. Ναι, θέλω να βάλεις τα μαγικά σου. Ξέρω ότι αγαπάς τον ΠΑΟΚ, πρόσεξε καλά. Όλες σου τις δυνάμεις, μάγια, πρόσεξε. Εγγύηση, ρε, ναι. Ναι, πρέπει να βάλει ο ΠΑΟΚ δύο αυτογκολ, γιατί ο ΠΑΟΚ Ολυμπιακός είναι για 10 γκολ. Και τι πρέπει να βάλει δύο αυτογκόλ ο ΠΑΟΚ. Περίμενε τη σκέψη μου να πω, ρε. Για ολοκλήρωσε, γιατί δεν το πας καλά το πράγμα. Ναι. Περίμενε. Ναι. Λοιπόν, πάει ο Βιερίνια, παίρνει την μπάλα από το κέντρο, τη βάζει γκολ. Στο αυτογκόλ. Κύριε, κρατάει ο κόσμος. Μα, γιατί είναι σίγουρο ότι έχει το ΠΑΟΚ της Χαλάστρας τώρα. Αυτογκόλ. Περίμενε, να μιλήσω ή όχι. Άντε, για να δούμε. Ναι.
Πάει ξανά ο Βιερίνιο, ο άλλος δίνει πάσα 0-2. Μετά όμως σοβαρεύεται ο ΠΑΟΚ και βάζει 6-7-8 γκολ. Τόσοσες, σέρες, κάνεις σκορς ερών. Τόσοσες, τόσοσες! Γεια σου Μάγε, με τα γιατροσόφια! Γεια! Τέλος φίλε, δεν... Ναι, καλημέρα σας. Περίμενε, αυτό πυρπολήθηκε. Γεια σας. Μέρα. Καλημέρα. Τι γίνεται? Όλα καλά. Καλή χρονιά, γιατί δεν είπαμε. Όχι ρε φίλε, ναι, δεν έχουμε πει. Όχι, πριν το τελευταίο τηλεφώνημα ήταν πριν το τέλος του χρόνου του 18. Έτσι, είσαι όθη, μίσε μου λίγο, γιατί η φωνή μου φαίνεται πολύ... Το τώρα. Είναι. Έλα ρε το τώρα, πολύ φαμίλια μου ακούγεται η φωνή, πολύ οικία. Μπράβο, λοιπόν, καταρχάς βασικά να πω το εξής. Μπράβο, το είπε σωστά, επιτέλους, το καταρχάς. Όταν παίρνει κάποιος τηλέφωνο και δεν με ενδιαφέρει από τι ομάδα είναι, δεν μπορεί να υψώνει τον τόνο της φωνής του όταν είναι καλεσμένος. Όχι, δεν πειράζει. Δεν έχω κανένα πρόβλημα με αυτό, επειδή ας υψώνει και τον τόνο. Ο τόνος της φωνής είναι για να επιβληθεί την άποψή του. Αν έχει επιχειρήματα, δεν χρειάζεται να φωνάει και στα λες και ήπια και περνάει η γραμμή σου. Επειδή πονάει με αυτά που ακούει και είναι αλήθειες, γιατί εμείς δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Για την ομάδα του, την ΑΕΚ, έφαγα πολύ μπινελίκι από τους δικούς μας στον 103, όταν είπα ότι το πρωτάθλημα αυτό θέλουμε να είμαστε κατά του κατεστημένου. Ναι, το κλέψαν από την ΑΕΚ. Μέχρι και ΑΕΚΤΗ με είπαν, φίλε. Επειδή έχω δύο φίλους ΑΕΚΤΗΔες και άλλους δύο γνωστούς, χθες επειδή με περιμένανε στο καφέ να με βρουν, τους γκλέντες όσο δεν πήγαινε, τους λέω παιδιά, λέω είμαστε πολύ καλύτερη ομάδα από την Μπενφίκα, λέω εμείς ο ΠΑΟΚ. Με την Μπενφίκα, λέω, παίζατε πάλι με 10 όπως εμάς, βάλατε 2 γκολ χθες, δεν μπορέσατε, λέω. 48 σέντρες. 1% έπρεπε να τόσο καμινάδα, ναι. Ούτε ο Άγιος Βασίλης. Ζήλεψε. Μπράβο, λοιπόν. Η διαιτησία, λέω, πάρα πολύ ωραία. Πέρυσι, λέω, σας το έδωσε, λέω, δώσατε το πρωτάθλημα, σας το έδωσε ο Ολυμπιακός. Φέτος, λέω, πρέπει να το δώσετε εσείς στον Ολυμπιακό και κάνατε τέτοια. Και από τους 4 αξίδες, ο ένας σήκωσε και μου έδωσε το χέρι. Να καταλάβεις, δηλαδή, ότι κάποιοι ακούγονται και καταλάβουν. Μα υπάρχουν και τέτοιοι. Υπάρχουν και τέτοια αξίδες, παιδιά. Το λέω σοβαρά. Αν δείτε, έχουν ποστάρει σήμερα στον τοίχο μας. Μεταξύ τους τώρα τι προσπαθούν αυτοί. Υπάρχουν και τα λένε και δημόσια, έτσι, στα social media. Πάμε να ντυθούμε έτσι, να μην πάει επάνω το πρωτάθλημα, να το δώσουμε σε εσάς μεταξύ τους. Δεν κρύβονται κιόλας. Κώστα, πριν το παιχνίδι μαζί μας, ο προπονητής του Σουζουνίδης έλεγε ότι είμαστε πολύ κοντά να βγούμε δεύτερη και να πλησιάσουμε τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή, οι 8 βαθμοί με τον Ολυμπιακό ήταν λίγοι και ήταν πολλοί και οι 14 με τον ΠΑΟΚ ήταν λίγοι. Ναι. Και τώρα ξαφνικά τους λέω εγώ χθες, παιδιά, με το μάτς με τον Ολυμπιακό, τι θα κάνει, θα τους το δώσει, τι θα παίξει την μπάλα που παίξατε με εμάς. Τους έκανα, αν έμενα με 11, εντάξει, υποθετικός λόγος και όχι του μη πραγματικού. Έτσι όπως είδα το μάτς, αν έμενε το μάτς με 11, θα ήταν το σκορ 0-3 και πέρα. Έτσι όπως πήγαινε το παιχνίδι, έτσι ακριβώς, ναι. Έτσι όπως έβλεπα το μάτς, να αλλάζει μπάλα τα πόδια, να έχω ψυχολογία, να έχω τον αέρα του ανώτερου. Δύο πράγματα να πω λίγο ακόμα για το συλλαλητήριο, καλύτερα που δεν θα γίνει εκείνη την ημέρα. Ανακουφίστηκα. Εγώ πραγματικά. Ένα βάρος. Ξέρεις γιατί? Γιατί φοβάμαι πάρα πολύ τα προβοκάτια. Ακριβώς. Ποιος θα μπει μέσα. Ποιος θα μπει μέσα. Αυτά έτσι. Μαζί τους είμαστε, πρώτοι μαζί εμείς με τα παιδιά. Έτσι πρώτοι να πάμε και εμείς, θα πάμε εκεί. Κώστα μου, είναι πολύ εύκολο να γίνει κάτι. Είναι πολύ εύκολο. Ακριβώς. Ειδικά όταν υπάρχει όχλος, όταν υπάρχει μάτζ, όταν υπάρχει. Αυτή η πρεμούρα το κάτω για τη Μακεδονία, ειδικά τη συγκεκριμένη μέρα. Ναι. Να πούμε κάτι λίγο για το πανό. Το Μακεδονία είναι μία και είναι εδώ. Στα αγγλικά καλύτερα να γραφτεί μόνο στα ελληνικά που θα έρθει ο ξένος διευθυντής με την Κυριακή στο μάτζ. Ναι. Είναι και αυτό ένα θέμα, γιατί μπορεί κάποιος να το σφυρίξει και να πει, κοιτάξτε, αυτοί εδώ πέρα να πούμε βάλουν, λέει, πολιτικά και εθνικά θέματα. Ξαφνικά να κατεβεί και να μας διακόψει και κανένα μάτς. Δηλαδή θα πρέπει να είμαστε την Κυριακή σε όλα προσεκτικά. Το πανό. Δεν περνάει κανένα πολιτικό μήνυμα. Το πανό λέει ότι η Μακεδονία είναι η μία και είναι εδώ. Τέλος. Ναι, μαζί σου, μαζί σου. Γεωγραφικό είναι, άμα θέλετε να το πάμε νομικά. Αρχίζω να φοβάμαι και τη σκιά μου, κατάλαβα το λέω. Όπως και απέναντι θα ήθελα στην Πέντε να μπει ένα δείχτη. Πιθανό να μπει, αδελφέ. Θα γίνουμε κοτέτσι, έτσι. Πιθανό να μπει. Ένα μάτι είναι να προσθέσουμε. Αφού έτσι θέλουν, εμείς είμαστε πιο έξυπνοι από αυτούς. Και θα κάνουμε αυτό που πρέπει. Έτσι ακριβώς, πες μου. Και θέλω να με βάλεις και στην κλήρωση 122 στο τέλος. Να σε βάλω. Πες μου λίγο το μικρό σου. Γιώργος. Έγινε, Γιώργο. Να είσαι γερός. Να είσαι γερός. Λοιπόν, δύο γραμμές, μην παίρνετε άλλο γιατί πρέπει να πάω στο διάλειμμα. Καλημέρα σας. Ναι. Κωστή, καλημέρα. Καλώς τον. Καλώς τον. Τι γίνεται, καλά.
Κωστή. Στέλιο, θες να το αφήσουμε για μετά το τηλεφώνημα να έχεις την άνεσή σου, να πάω σε διάλειμμα. Να ξαναπάρεις. Ναι, δεν έχω πρόβλημα. Άντε, Στελάκι μου, να μην σε τρέχω τώρα και... γιατί πρέπει να πάω σε... περιμένω, δεν κλείνω. Όχι, να κλείσεις και να ξαναπάρεις. Μην περιμένεις. Πάμε... Όχι, άσε μας τα πω τα κατά και να τελειώσουν. Άντε, πέστα λοιπόν. Ακούς. Καταρχήν θέλω να δώσω πάλι ακόμα μια φορά συγχαρητήρια στον Πασχαλάκη, φίλε, γιατί άμα το παιχνίδι ξεκινούσε στο πεντάλεπτο με εκείνη την τρομερή απόκρουση που έκανε. Τρομερά δύσκολη. Σκάει μπάλα μπροστά. Γιατί είναι και ψηλό κορμί και δείχνει τα προσόντα του. Είναι, ξεκινάει το παιχνίδι και παίρνει και αυτοπεποίθηση και έχει κάνει τρομερή απόκρουση. Γιατί άμα γίνει ένα 0 στο πεντάλεπτο και αποσυντονίζεσαι και όλα τα σχέδια όλα πάνε στράφη, έτσι. Και τα πλάνα του προπονητή και του ομάδου και τα πάντα. Ναι, ναι. Δηλαδή, φυσικά, και με, άλλο και, μάτς είναι, άλλο, μπαίνουμε ναι, ψυχολογία αυτό, γκολ στο πρώτο λεπτό. Και προχθές, και δεν άστε, θα πω τίποτα άλλο, άστε. Θα μείνω μόνο στον Πασχαλάκη, είναι ο φύλακας άγγελος της εστίας που έχει μεγάλη συμπορία στο πρωτάθλημα και ας δεν είναι κάτι κουνάβια, κάτι γελάδια που δεν το γουστάνω και δεν ξέρω γιατί. Δεν πειράζει. Έτσι. Δεν πειράξει. Ξίδι, έχω τερματοφύλακα μετά από χρόνια που κάνοντας την αναδρομή στα μάτς της χρονιάς αυτής και της προηγούμενης μου έχει δώσει προσωπικούς βαθμούς. Πήρα μάτς χάρη σε αυτόν τον τερματοφύλακα. Τέλος. Με τα λάθη του, με τις αδυναμίες του εκεί που είναι, πήρα, μου έδωσε. Είχα αυτό το πράγμα, είχε να συμβεί πάρα πολλά χρόνια, Στέλιο. Μιλάω και με τους πιο παλιούς, από τις εποχές του Φούρτουλα είχε να συμβεί αυτό. Έτσι. Και ένα καλό, να κλείσω να γελάσει ο κόσμος, είναι ότι ο Τότος αδιάθρος στο σπίτι, δεν πάει σχολείο. Εντάξει, η μάνα περιμένει φινάλι για καφέ, ο Τότος βρίζει. Τότο λέει έτσι και δεν βρίσεις, λέει. Να ξέρεις, δεν θα σε δώσω, λέει, θα σε πάρω, λέει, το ποδήλατο, με έχεις γανιάσει στο μάχη, λέει, 3 μήνες. Έγινε, λέει, ο Τότος. Κάθε ο Τότος παίζει εδώ με τον τάλο δικού σαλόνι, δεν βγάζει άχνα τίποτα. Ναι. Βλέπει δύο μύγες, η μία πάνω στην άλλη συνουσιάζονται, το Τότος έχουν γυρίσει τα μυαλά του. Ναι. Ανοίγει τα χέρια, πα, τη σκοτώνει και τις δύο. Παλιόμυγες, εγώ το ποδήλατο το χάνω, το σπίτι φουρδέλο δεν το κάνω. Γεια, γεια Στέλιο, γεια, γεια. Πάμε τελευταία γραμμή, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Και sorry που περίμενες, αδερφέ, έλα. Έλα, Παναγιώτη Κονσόρτσιουμ. Γεια σου, ρε Κονσόρτσιουμ, έλα. Καλά. Πάμε, αγόρι μου, πάμε. Λοιπόν, θα είμαι σύντομος. Ναι. Σαν πατέρας παοξής, είμαι περήφανος. Ο γιος μου έκανε μια στραβή στο σχολείο, 15 χρονών, μαζί με κάποιον άλλον. Ναι. Τον πήρανε γραμμή ότι ήταν δύο. Ναι. Λέει, εσένα σε είδαμε. Θα μας πεις ποιος είναι ο άλλος. Εγώ, λέει, δεν είμαι καρφί, είμαι παοξής. Μπράβο. Ρουφιάνος δεν γίνομαι. Τιμώρησέ με για το λάθος μου. Έτσι. Μπράβο. Έτσι. Και το δεύτερο, έτσι, το δεύτερο που θέλω να πω και να τελειώνω, όχι μόνο δίχτυ γύρω-γύρω και τάφρο με κροκόδιλους αν μπορούν να βάλουν. Ένας μου είπε και από πάνω, γιατί μπορεί να περάσει, λέει, κανένα Περιστέρι να κουτσουλήσει κανένα Χρυστοδουλόπουλο, να πούμε κανέναν κανένα το Ρωσίδι και τα λοιπά. Κανένα Φουρτούνι και να πέφτουν κάτω τα παιδιά. Είναι ούξινη βροχή. Είναι τώρα η κουτσουλιά από το Περιστέρι, δεν είναι. Μπορεί να πεθάνει κανένας. Λοιπόν, έτσι. Φιλιά, γεια σου Κονσόρτσιουμ. Γεια σου Κονσόρτσιουμ. Πάμε σε διάλειμμα. Υπενθυμίζουμε Ψαραγορά Αιγαίων εκεί και στο διοικητήριο. 214.000 και στο Ωραιόκαστρο 69-56-66. Υπέροχα πράγματα στο Ωραιόκαστρο. Φρέσκο ψάρι σας το καθαρίζει, σας το κάνει από λέπια, από εντόστια κτλ. Παραγγελιά φουλ, φρεσκότατο, Αιγαίων. Εννοείται ηλεκτρονέτ Μπαμπουκίδης Νικολαίδης. Νούμερο 1 προορισμός, 51 χρόνια προσφοράς. Εκεί θα βρείτε ό,τι θέλετε. Ειδικά Huawei αυτό το διάστημα. Υπέροχα τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές. Από την ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης και τη Huawei αυτήν την εβδομάδα. Και βέβαια Νικολαίδης, τουρτάρες, γλυκάρες, κεράσματα, ψωμάρες, καφεδάρες, τυροπιτοειδή, τα πάντα όλα, σκολατόπιδες, προφιτερόλ, υπέροχο. Τρέξτε τα σαλάκια μας. 237 και 163 στην Καραολίκη Δημητρίου. Τρία μαγικά χαρτάκια κληρώνουμε, τα δύο με το μήνυμα. Γράφετε FM, αφήνουν τα κενό και τον μπουμπουνάτε στο 54526 και ένα μέσα από τα τηλέφωνα για το μάτς της Κυριακής που εδώ, έλα, έλα. Έλα, έλα μου που σε περιμένω, έλα μου, έλα μου. Διάλειμμα και επιστρέφουμε. Μπούκα, 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 εδώ είμαστε. Άνοιξε το φιλ, άνοιξε, μόνο ποιότητα, μόνο ποιότητα. Ζουμουσού λέμε. Τρία εισιτήρια δίνουμε, δύο μέσα από τα μηνύματα. Γράφετε FM, αφήνετε καινό και το στέλνετε στο 54526. Εδώ στο Λίμπερο 107,4. Έλα! Και με κάνεις ό,τι θες. Κι όταν σε πληγώνει ο άλλος, έργεσαι για γελές. Πάμε στις γραμμές 2310-287-888. Ένα από τα εισιτήρια θα τα δώσουμε για αυτούς που δεν έχουν καν τη δυνατότητα για το μήνυμα. Θα τα δώσουμε και μέσα από τα τηλέφωνα. Έτσι, δεν χρειάζεται να λέτε επίθετο, απλά τα τρία τελευταία ψηφία
να σας βάζω και μέσα από το τηλέφωνο το σταθερό. Αλφα Πλαμ, έρχομαι τώρα. Σόμπες στην Άνω Ηλιούπολη, εκεί στην έξοδο περιφερειακού. Αυτές οι ιταλικές, οι Μίλανοι σόμπες της Αλφα Πλαμ, 651-718, ζεσταίνουν μέχρι και 120 τετραγωνικά. Σας κάνει και δώρο τα μπουριά η Αλφα Πλαμ. Εκεί χωρίς ρεύμα, χωρίς πετρέλαιο, με πέλετ. Πάρα πολύ οικονομικές. Να πω ότι η Αλφα Πλαμ περνάει και αέριο στο σπίτι, αν θέλετε, ειδικώς. Είτε λαδόκολα από το Κορδελιό στο Καρμάνκιο ή θα πάτε, θα φάτε, θα τρελαθείτε με τις γεύσεις σε ένα πλήρως ανακαινισμένο χώρο. Θέλω να ευχαριστήσω δημόσια τον Δημήτρη Βαγγέλη, τον αδερφό και φίλο μου πρώτα απ' όλα και μετά όλα τα υπόλοιπα. Λοιπόν, γιατί πήγε ο άνθρωπος και τύπωσε πάλι άλλα 400 μπλουζάκια το πρωί. Δεν μπορώ αν δεν ακούσω το τσατσαρό. Τι να πω για τον άνθρωπο, επί τη ευκαιρία των 20 χρόνων πίσω από τα μικρόφωνα, και θα αρχίσουμε να δίνουμε σε λίγες μέρες μπλουζάκια ασπρόμαυρα. Μπροστά γράφω το πρωί δεν μπορώ αν δεν ακούσω το τσατσαρό. Ζουμου σου, τα ξέρετε οι παλαιότεροι. Τον ευχαριστώ και δημόσια. Και βέβαια Τσαντεκίδης εκεί, αυτοκίνητα μεταχειρισμένα σε άριστη κατάσταση απέναντι από τα Τζάμπο, στον δρόμο για Ωραιόκαστρο. Κάνετε δεξιά, μπαίνετε μέσα. Ρωτάτε τον Χάρη του Τζαντεκίδη τι αυτοκίνητο έχει για μένα και όλα καλά. 20 χρόνια εμπειρίας. Πάτε ρε Κωστάκη. Έλα, πάμε γραμμές. Καλημέρα σας. Ναι. Έλα, 2-3, αυτό και βγαίνω. Έλα, αγόρι μου, έλα. Πάμε. Λοιπόν, καταρχήν να συγχαρώ τους συναθλητές μου που με έχουν περάσει. Γλίστρησα λίγο. Γλίστρησες. Λοιπόν, ναι, γλίστρησα λίγο. Τώρα, βγαίνουνε και διαμαρτύρονται αυτοί που έχουν ασυλία, ενώ για μας εφευρίσκουν φάουλ, αποβολές και όλα τα υπόλοιπα. Δεν υπάρχουν, ναι, ναι, ναι. Και βγαίνουν να διαμαρτυρηθούν κιόλα, ότι τι είναι αυτά που λέμε. Κρυφτείτε ρε. Έτσι, έτσι, έτσι. Τι έγινε με τον Τζίλο αλήθεια? Έλατε, σήμερα ξέχασα να πω, γιατί κάθε μέρα ρωτάω. Επιχείρησαν να σκοτώσουν έναν άνθρωπο για κακή διαιτησία. Ναι, κάποιοι τι? Από την Αθήνα και τον Πειραιά, λέει, πήγαν στη Λάρισα. Δεν μας λένε ποιοι είναι, 4-5 άτομα. Επιχείρησαν να το σκοτώσουν, ευτυχώς ξέφυγε ο άνθρωπος. Ξέρεις τι κάνω σε αυτές τις περιπτώσεις, η 18 που σε κοιτάει στα μάτια όπως η κουκουβάγια στο πίσω μέρος των βιβλίων. Τι θα γίνει? Τον περσινό τους που έδειχνε ό,τι είχε πριν κάνει εγχείρηση και τέτοια. Τα κακαλάτ. Τι θα γίνει? Ναι, πριν τα εγχείρηση. Τι να κάνει? Τι να κάνει? Λοιπόν, σταματήστε να μας δουλεύετε, κύριοι των Αθηνών. Είστε πολύ λίγοι για να μας κοιτάτε στα μάτια. Καλά, αυτό. Το λέμε και το ξαναλέμε. Τώρα. Αυτό εδώ και χρόνια. Εδώ και χρόνια. Θλίβομαι για τη δικαιοσύνη μας, την αθλητική. Δεν υπάρχει. Δεν μπορείτε, κύριοι της δικαιοσύνης, να συμπεριφέρεστε με αυτόν τον τρόπο. Κάποιος να τους αθωώνεται και να μην ασχολείστε καθόλου με τις βρωμιές τους, με τις δολοφονίες τους. Και να διηλίζετε το κόνοπα. Ευτυχώς έχουμε μάθει και μερικά. Σωραίος, φίλε. Πρωτεβουσιάνικα. Γεια σου, Μένιο, λοιπόν, σε φιλό! Γεια σε όλους και συγχαρητήρια από όσους με πέρασαν. Γεια σου, Μένιο, γεια! Πάμε, καλημέρα σας. Ναι. Γεια σας. Σε εσάς μιλάμε. Πάμε στον Μέθεπο. Πέντε. Πέντε, έλα, έλα, πάμε. Καλημέρα. Ναι. Γεια σας. Γεια σας και εσάς. Γεια σας και εσάς, Φίλε Κωστή, δεν θέλω κανένας να με στηρίζει. Κανένας, φίλε. Ούτε η πατερίτσα. Θέλω όλους τους αριόλιδες, ναι, να είναι απέναντί μου. Ναι, ναι, βεβαίως. Μου δίνει όθηση, δύναμη. Γουστάρουμε που δεν μας γουστάρουν, το έχουμε πει. Έτσι. Γιατί με το που βγήκανε, με το που αρχίζουμε και βγαίνουμε προς τα πάνω και δεν μπορούν να κάνουν κάτι. Εντάξει, εγώ πιστεύω ότι γλίστησε ο Βαρέλα και δεν πήρε την κεφαλιά. Και όχι ότι ήταν στιγμίο λάθος, όπως είπε κάποιος άλλος. Ναι. Εντάξει, θα χάνανε και με 10 παίχτες. Ναι. Βρε, ξέρεις κάτι, στο σόλο που κάνει ο Μάτος, ένα βήμα πίσω να είναι κάποιος εκεί στο πέναλτι να τον μπουμπουνίσει. Ο Ακπομ, ναι, ποιος ήταν εκεί μπροστά? Αυτός 1-0. Αυτός 1-2. Διπλό σέκο, θα καίγα τα καθίσματα μέχρι σήμερα. Έτσι. Έτσι, γιατί φίλε, άμα αρχίσουμε και βλέπουμε ότι η διαιτησία μας παίζει, η δικαιοσύνη πηγαίνει υπέρ μας, εκεί να αρχίζουμε να κοιτιόμαστε μεταξύ μας. Καλά, εντάξει. Θα βγει ο ήλιος, ο ήλιος θα ανατείλει από τη Δύση. Σε παρακαλώ. Γιατί τώρα, θα βγει Miss Young ή Σαμπουτζάκι. Ακριβώς. Miss Μικρός Κόλος ή Καρντάσιαν. Και το σταματώ εδώ. Αυτοί ότι εμείς, ότι αν πάρει το πρωτάθλημα ο Σαββίδης, αν έχει ρίξει 90,
θα ρίξει άλλα 20. Ακριβώς. Αυτό φοβούνται, φίλε. Αυτό φοβούνται. Δεν είναι ένα πρωτάθλημα, να σου πω κάτι. Άγγελε, είναι, δεν είναι ένα μόνο πρωτάθλημα, φίλε. Δεν είναι, γιατί είναι γιατί το, δεν, είναι το επόμενο. Δεν είναι κάτι, μια πηγολαμπίδα. Δεν είναι μια φωτοβολίδα. Δεν είναι ένα τσαφ στον ουρανό και μετά γεια σας. Πες θα... τώρα ποιος από αυτούς τους δυο θα βάλει λεφτά του χρόνου για να φτάσει στο φετινό επίπεδο του ΠΑΟΚ. Άστο, άστο, αδερφέ, δεν υπάρχει. Εντάξει, δεν υπάρχει περίπτωση. Επίπεδο. Δες τι μεταγραφές έκαναν φέτος. Δες τι μεταγραφές έκαναν. Ένας ενώ πήρε τα λεφτά του Champions League, ο Μελισανίδης, δες τι πήρε. Ακριβώς. Τίποτα. Ακριβώς. Τίποτα. Ο Μελισανίδης περιμένει να γίνει το γήπεδο, να τα τρώει από το γήπεδο, να μην βάζει λεφτά στην ομάδα και απλά μόνο η ομάδα να υπάρχει. Δεν τον ενδιαφέρει κάτι άλλο. Έγινε, Άγγελε. Σε χαιρετώ. Φιλιά, φιλιά, ζουμουσού, αδερφέ μου. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα, Κωνσταντίνο. Καλώς το, ναι. Καλώς το, φιλάρετο. Πάμε, σ' ακούω. Ο καταρχάς αυτό το πρόβλημά σου διορθώνεται με ένα βολβό αποξηραμένο, τη σκόνη του δηλαδή. Ναι. Της οικογένειας των Ορχιδών. Ορχιδών, μάλιστα. Ναι. Αυτός ο βολβός λέγεται Όρχης με γιώτα. Μάλιστα. Άρα μου λες δηλαδή μια αρχιδίδια... ναι, αυτό είναι το πιο δυνατό μαλακτικό που υπάρχει. Μαλακτικό κιόλας, έχεις βάλει ορχιμπίπιδες, έχεις βάλει μαλακτικά κιόλας, ναι. Το πλάνε και στα σούπερ μάρκετ έτοιμο. Έτοιμο. Μπορείς να το βάλεις δηλαδή σε μισό φιζάνι και να το ανακατέψεις καλά. Μάλιστα. Όχι καυτό, αλλά χλιαρό, γιατί το καυτό κάνει ζημιά. Μάλιστα. Το είναι αυτό. Όρχης με γιώτα είπες. Ναι, ναι, με γιώτα. Μάλιστα. Το σαλέπι. Το σαλέπι, βεβαίως. Τώρα έτσι. Το σώζουμε λίγο. Μα το σαλέπι είναι και ο βολβός έτσι λέγεται. Δεν είναι θέμα. Βεβαίως. Απλά... υπάρχουν και αυτοκίνητα. Η Βόλβο. Με προσοχή, η βγαίνουν δύο βολβοί. Βάλε ένα δάχτυλο, λέει ο άλλος πριν. Εσύ μου λες τώρα όρχης με γιώτα. Μαλακτικό, παιδιά. Να με ένα γαμπίμπι πια να βγει. Για να ανοίξει φωνή. Πάντως, το γεγονός είναι ότι το σαλέπι κάνει θαύματα. Είναι πάρα πολύ. Χαίρομαι καλός. Που κάθε ένας από εσάς έχει ένα γιατροσόφι. Σας αγαπώ. Δεν έχω λοιπόν, κάτι. Η δεύτερη περίπτωση είναι ότι πράγματι είναι πλασματική η απόσταση των 6 βαθμών. Βεβαίως. Συμφωνώ απόλυτα. Γιατί έπρεπε να είναι συν 2 από μένα. Έπρεπε να είναι ακόμα συν 3, γιατί έπρεπε να αφαιρεθούν 3 να αφαιρεθούν βαθμοί για τα έσχη στην Πάτρα. Βεβαίως. Θα έπρεπε να είναι συν 2, γιατί έχουν ήδη αφαιρέσει 12 βαθμούς από την προηγούμενη. Και πήγαν και αφαιρέσαν κι άλλους 2 από εδώ. Έτσι. Για να μπορέσουν να μας πάρουν το πρωτάθλημα και να μην μπορούμε να πάρουμε αυτό το πρωτάθλημα. Αλλά εδώ λογαριάζουν χωρίς τον ξενοδόχο. Δεν θα τους περάσει φέτος. Δεν θα τους περάσει. Ξεκάθαρα. Και το τελευταίο, δηλαδή ουσιαστικά είναι 5 και 3, 8 και 2, 10 οι βαθμοί. 6 μάλλον και 3, 9 και 2, 11. Τι ωραία τα μαθηματικά μπορεί να είναι. Λοιπόν, απλά. Θα ήθελα την Τετάρτη. Ναι. Να είναι οι 4 καινούργοι που μας ήρθαν το Γενάρη, να είναι 4 νεαροί που έχουμε, οι οποίοι έχουν δείξει κάποια δεδομένα έτσι, μέσα στο παιχνίδι, ο Πασχαλάκης και 2 ακόμα οι οποίοι να μπορούν να αλλαχτούν στο ημίχρονο, ναι. Δηλαδή να είναι ξεκούραστοι. Άρα λες ότι στο αυριανό ματς να βάλει παίκτες που δεν θα με πονέσει αν φάνε την κόκκινη κάρτα, που δεν λογίζονται ως βασικοί. Σε αυτό, και να ξεκουραστούν αυτό. Οι υπόλοιποι. Συμφωνούμε. Συμφωνώ μαζί σου. Να ξεκουραστούν οι υπόλοιποι. Για μένα δεν υπάρχει αναπληρωματικός. Δηλαδή, ο Καρέλης, ας πούμε, που ψάχνει την ευκαιρία του, βάλ τον. Βάλ τον. Έτσι. Ο Σφιντέρσκι, που δεν είναι ακόμα βασικός, ξέρω εγώ, ή ο Μίσιτς, που δεν είναι βασικός. Βάλε αυτούς που δεν θα μπορούν και να τους αποβάλουν, δεν θα λογίζονται αυτοί για την κατάσταση. Όπως είναι ο Βιερίνια, όπως είναι ο Κρέσπο, ο Βαρέλα, ο Μάτος. Δηλαδή, μιλάω για αυτούς που είναι. Πρέπει να είναι εκεί την Κυριακή. Και σαν προσωπικότητες και σαν όλα. Τον Πασχαλάκη τον βάζω και αυτόν γιατί δύσκολο το τέρμα να φάει κόκκινη. Έτσι. Έτσι. Και δύσκολο και δεν κουράζεται όπως οι άλλοι. Από δεξιά έχουμε τον νεαρό, το δικό μας. Πώς λέγεται. Ο Λίρατζης. Ο Λίρατζης. Βεβαίως. Και από αριστερά έχουμε. Το Γιαννούλη. Μη σου πω ότι εγώ θα βάζα τον Γιαννούλη αριστερό μπακ και θα αμολούσα σε αυτό το παιχνίδι, ειδικά το Βιερίνια. Λέω εγώ τώρα. Επίσης πιθανόν είναι... αύριο να βάλει τον Ολιβέιρα. Να πάρει λίγο χρόνο, μήπως και τον δούμε στο μάτς με τον Γαύρο. Μια τέτοια τεράστια παικτούρα και προσωπικότητα μπορεί να. Ξέρω εγώ, δεν ξέρω. Ξέρει αυτός.
Αυτός είναι να και... ξεκουράσει τους κυριακάτικους και να βάλει αυτούς που θα μπορούν να, να κάνουν το καθήκον λίγο τους. Να δώσουν. Έγινε για χαρά. Έγινε, φιλάρετε. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Παρακαλώ. Καλημέρα. Καλημέρα. Με, καλώς το παιδί. Καλημέρα. Καθάρισε λίγο λαιμό, καθάρισε και τις ακούγες. Είσαι χαλιαφλέγματα και αυτά. Είσαι ο... Είμαι ο Νίκος. Γεια σου, Νίκο. Και είμαι καλά. Είμαι καλά, ναι, ναι, σίγουρα. Για πες. Απλά με αυτά που ακούω λίγο, ξέρεις, με πιάνει μια τρέλα. Εντάξει, ναι. Αλλά θα σου πω αυτή την ατάκα που είπε και ο Μέγας Πολάκης, που έβλεπα χθες τώρα. Μόνοι μας και όλοι σας. Σόπαρ. Ο Πολάκης το έχει κλέψει από τον ΠΑΟΚ. Ο Πολάκης θα κοιτάξει να φτιάξει κανένα νοσοκομείο, να έχει καμιά γάζα, τίποτα, να έχει καμιά ένεση. Σίγουρα. Κάνα τσιρότο, τίποτα. Και να μην λένε στους, γονείς μας όταν έρχεσαι στο νοσοκομείο, φέρτε και τα φάρμακα μαζί. Έτσι. Αυτό, έτσι αυτό, κάνω και εγώ τον υπουργό. Ακριβώς έτσι, ακριβώς έτσι. Τίποτα, ό,τι μας έλεγε ο Κυρσάβας, φτιάξε ομάδα να νικάτε και τους διαιτητές, το κάναμε και αυτό. Τι άλλο πρέπει να κάνουμε. Τι άλλο. Και τους Έλληνες και τους ξένους που μας στέλνουν. Όποιος θέλετε και, εξωγήινους φέρτε. Εδώ είμαστε. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Γουστάρουμε που δεν μας γουστάρετε. Γουστάρουμε. Θα είναι, αδερφέ μου, το πιο παλικαρίσιο πρωτάθλημα που θα έχει κατακτηθεί ποτέ. Από ομάδα, ακριβώς, για να μην πω την άλλη λέξη. Για να κάνουμε αρχή διαλόγου. Αρχή διαλόγου και τέλος διαλόγου. Λοιπόν, θα είναι το πιο κακαλάτο, παιδιά. Να το ξέρετε αυτό. Θα το γράψει ιστορία. Και το πρώτο από πολλά, πιστεύω. Έτσι. Έτσι ακριβώς. Γεια σου, αδερφέ! Φιλιά! Γεια σου, αδερφέ! Στην κλήρωση ναι. Μπορούσαμε να μιλήσουμε. Έλα, πες. 698. Ξαναπες μου το μικρό. Νίκος. Έγινε, Νίκο. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ να είσαι καλά, να είσαι καλά. Μου αφήνετε και τα τρία τελευταία ψηφία. Όσοι θέλετε από το σταθερό, να σας βάλω για ένα μαγικό χαρτάκι. Τρία θα δώσουμε και σήμερα εισιτήρια. Για το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Για το ΠΑΟΚ Γαύρος. Για το ΠΑΟΚ Θεατρίνος. Για το ΠΑΟΚ Λεύτης. Πείτε όπως θέλετε. Όπως θέλετε. Πάμε. Ναι. Καλημέρα, Κωστή. Άλλες τρεις, μην παίρνετε άλλο γιατί πρέπει να πάω σε διάλειμμα, θερμή παράκληση. Α! Τώρα που βγήκες εσύ, Χρήστο, να θυμηθώ να το πω. Όποιος μπαίνει στην ομάδα μας για να προσβάλλει, να ειρωνευτεί, να λιδωρήσει ανθρώπους που είναι χρόνια στην παρέα μας, δεν καταλαβαίνει το χιούμορ μας και πουλάει ύφος και ηρωνία, χραπ! Το λέω για αυτόν ο οποίος άνοιξε διάλογο μαζί σου εχθές και δεν καταλαβαίνει το σκεπτικό σου. Με πολύ προσβλητικά πράγματα. Το λέω για αυτόν, ο ίδιος είναι που ειρωνευόταν τη Μαρία την Βου μέσα στο Σαββατοκύριακο. Ούτε τόσο ανοχή. Όσο για αυτό που έγραψες ότι αυτός που σβήνει το σχόλιο μου δεν είναι αθλητήριος αλλά είναι αλητήριος. Άμα θέλεις γίνομαι και αλητήριος μια χαρά, φίλε. Για να απαλλαγώ από τύπου σαν και σένα, βγάζω και το θήτα από το όνομά μου. Αυτά. Κλείνω τη μικρή παρένθεση. Πάμε στα δικά μας. Εντάξει, εγώ ούτως ή άλλως, το είπα και συγχρήσα, δεν έχω κανένα θέμα. Μπορώ όχι, να έχω εγώ, έχω εγώ. Το... Απλά το θέμα είναι ότι είναι σε κοινή θέα. Χριστό. Προφανώς δεν αντιλήφθηκε το χιούμορ. Εντάξει. Έχω εγώ. Έχω εγώ, άστο, άστο. Δεν πειράζει. Θύχθηκε τώρα, θύχθηκε που είπες για το Μάνταλο. Θύχθηκες. Θύχθηκε, το Μάνταλο επειδή το συγκρίναμε με τον αγωνιστικό χώρο του LSE Arena. Δεν πειράζει. Εντάξει. Όχι, ο τρόπος, μπορείς να διαφωνήσεις. Και υπάρχουν και διαφωνίες και μεταξύ μας διαφωνίες, έτσι. Βεβαίως. Άλλο αυτό, άλλο τέτοιο προσβλητικό και υποτιμητικό σχόλιο. Δεν το ανέχομαι. Βεβαίως. Και επειδή πάνω εκεί είναι η φωτογραφία η δική μου, η ομάδα δεν θέλω να πω η δική μου, είναι η παρέα μας, κανένας δεν ανέχομαι. Για μένα, ας γράψουν, έχω διαβάσει για μένα πράγματα που έχω αποκτήσει πλέον τσιμπεντένιο στο μάχη. Αλλά να προσβάλλουν τα μέλη της παρέας. Εδώ είναι μια οικογένεια για μένα, δεύτερη. Όποιος μπαίνει να προσβάλλει τους ανθρώπους μου, τα βάζει μαζί μου. Χραπ! Με τη μία! Μηδενική ανοχή! Και γίνομαι και αλητήρος. Αμαλάχη, έχω και άλλο πρόσωπο. Όποιος θέλει. Αυτά. Τελεία λοιπόν, και πάμε. Εγώ ακούγοντας τον οπαδό της ΑΕΧ 2014, γιατί αυτός δεν είναι οπαδός της ΑΕΧ του Λουκά Μπάρλου. Όχι βέβαια. Της ομάδας που ιδρύθηκε το 1924. Όχι βέβαια. Έτσι. Όχι βέβαια. Πήγε μένα το μυαλό μου στον Πολάκη. Γιατί ο καθένας παίζει το Πολάκη του. Και λέει ότι του κατέβει. Λοιπόν. Πολύ ωραίο το σχόλιο σου. Αγαπητέ λοιπόν χαρταθλητή, εσύ λοιπόν μας έδωσες ως επιχείρημα ότι διέλυσες το χάρτινο με 4-0. Επειδή έχεις κοντή μνήμη, ίσως γενικά να έχεις κοντά πράγματα, θα σου πω ότι εμείς η χάρτινη τη δώσαμε μια απάντηση μέσω σπίτι της, ένα μήνα μετά την κλοπή. 12 Μαΐου. Την ξεγυμνώσαμε άνευ προηγουμένου. Λοιπόν, γι' αυτό καλύτερα να μασάς παρά να μιλάς. Λοιπόν,
το τι πετύχατε και το τι κάνατε. Η αλήθεια είναι ότι από εσάς εκείνη τη χρονιά που λέτε ότι κλάπηκε το ποτάθλημα και ήταν χάρτινο, δεν αφαιρέθηκε κανένας βαθμός, απλά προσθέθηκε στον αντίπαλό σας. Και τι διαφορά έχει δηλαδή, σε παρακαλώ. Συνολικά αφαιρέθηκαν 11 βαθμοί. 11. Μέσα στο γήπεδο. Δικαστήρια άλλα... και δικαστήρια, αίθουσες, χαρτιά, λαμογιά. Έτσι. Όχι μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Όλα τα υπόλοιπα που όλο λένε... Είπανε ψέματα. Δεν πήγαν να παρουσιαστούν στους εισαγγελείς. Αλλάξαν τις εκθέσεις. Πήγανε σε ιδιωτικά νοσοκομεία. Ο Αρετόπουλος την Παρασκευή, ο Αρετόπουλος ήταν του Δημοτικού η γραφή του και την, μετά από δύο μέρες έγινε φίλε ο Ιώσυπος Μισιόδακας, να πούμε. Κατάλαβες. Ξέρουμε με ποιους έχουμε να κάνουμε, Κωστή. Είναι αυτοί οι οποίοι δίνανε προχθές σε κοπή πίτας τους ανθρώπους του εθνικού. Σε κοπή πίτας, ρε φίλε. Με παιδάκια του εθνικού. Είναι σίγουρο ότι είναι ο παδί του Κορυδαλού. Έτσι, της, καλά, φίλε. Εννοείται. Ή της προοδευτικής. Ναι, ναι, ναι. Δεν πάει το μυαλό μας πουθενά. Είναι οι ίδιοι οι οποίοι σαπίσαν στο ξύλο τον Τζίλο. Και απορώ γιατί δεν βγάζουν τα ονόματα και ποιανής ομάδας οπαδοί είναι. Τι φοβούνται, τι κρύβουν. Να μας πούνε για ποιο λόγο. Τι κρύβουν. Αυτά είναι, φίλε. Τίποτα, Κωστή μου. Εμείς είμαστε εκεί. Το μυαλό μας πρέπει να είναι στο κεφάλι. Όλοι συντεταγμένοι. Όλοι. Είδες σήμερα στο πρωτοσέλιδο του προβαταθλητή ότι στεναχωρέθηκαν που δεν θα γίνει το δηλητήριο. Στεναχώρια, γιατί σου λέει και χάνουμε μια ευκαιρία. Να προσβάλλουν τον κόσμο που το ανέβαλε, ούτως ώστε να φέχουν στην τζίτα. Εμείς δεν θα πέσουμε στην παγίδα του. Προσέξτε καλά. Σε αυτό είναι μεγάλα μαστόρια στην προπαγάνδα. Προσέξτε. Μα μόνο σε αυτό είναι. Πάνε να πατήσουν, στο θυμικό μας, στην ψυχολογία μας. Πάνε να μας εκνευρίσουν. Πάνε να μας βγάλουν από την συγκέντρωσή μας. Δεν θα τους κάνουμε το χατήρι. Αυτά. Ας το σωστή. Κατάμε στο γήπεδο, θα καταθέσουμε τα λαρίγκια μας όπως πέρυσι ο κόσμος ήταν άψογος. Τέλειος. Τέλειος. Υποδειγματικό. Παλιώσουμε τους αντιπάλους με τη φωνή και μέσα στον αγωνιστικό χώρο υπάρχει μια τεράστια ομάδα που θα δώσει την απάντηση. Αυτό. Έγινε Χριστάρα μου. Να είσαι γερός, να είσαι γερός. Καλημέρα. Καλώς τον. Λίγο πιο δυνατά, αδερφέ. Δυνατά όσο γίνεται. Για να μην πέσει γραμμή, γράψε λίγο χάρη σε 761. Έλα Χάρη, σ' ακούω. Yeah. Εγώ το μόνο που έχω να πω είναι ότι διάβαζα προχθές, χθες συγκεκριμένα, συγγνώμη προχθές λέω, ότι καλείται λέει Μάνταλος και Μπακασέτας για τα λογάκια που είπανε, ναι. Ειδικά ο Μπακασέτας που το κρατούσαν το στόμα, το είδαμε όλοι. Ναι. Από εκεί πέρα δεν ξέρω αν να ληφθεί δημοσιεύματα, γιατί το είδα σε 2-3 site. Βέβαια τα site είναι δικά μας καθαρά τώρα, δεν ξέρω περιμένω. Τι γίνεται με έτσι μετά. Πρέπει να γίνει. Περιμένω, ο Μάνταλος ακριβώς, σκοράρει και περνάει μπροστά από το Βιερίνια. Μπροστά από το Βιερίνια. Έτσι. Ακριβώς. Λοιπόν, και κάνει χειρονομία, ξέρουμε τι σημαίνει αυτό με τα χεράκια. Δεν έκανε κουνιαμπέλα, ούτε κάνω αργαλιό. Γιατί μπορεί να πάει στο δικαστήριο και να πει κάνω αργαλιό. Πλέκω στον αργαλιό, είναι κίνηση αυτή που κάνουν. Κωστή μου δεν έκανε μόνο χειρονομία, είπε και μια λέξη. Ναι, βεβαίως. Και όχι μόνο μία, την είπε 2 και 3 φορές. Απλά η χειρονομία φαίνεται τη λέξη, πρέπει να διαβάσει τα χείλη κτλ. Η χειρονομία που έχει κάνει είναι εξόφθαλμο αυτό που κάνει. Αν το έχει κάνει Παοκτσή, αν το έχει κάνει ο Βιερίνια στο Μάνταλο, θα του είχαν αφιερώματα του Αντρέ, σε όλα τα δελτία, σε όλα τα site τους, νυχθημερών. Βέβαια, σίγουρα. Εγώ θα ήθελα πιο αντικειμενικό, βέβαια, το έχουμε ξεκαθαρίσει ότι το Open είναι κάτι τελείως διαφορετικό, είναι επιχειρηματικό, ωραία. Αλλά γιατί όχι να μην ξεκινήσει και από εκεί ένα πολύ απλό βίντεο, το οποίο να δείχνει αυτές τις φάσεις. Ο κύριος Ντέμις, ο οποίος κάθε φορά μας λέει not, τι δεν μου άρεσε, γιατί δεν έβαλε τον αρχηγό της ΑΕΚ να κάνει έτσι μπροστά και να λέει ντροπή. Εγώ που φόρεσα τον Περιβραχιόνιο, να σε παραδεχτώ, φίλε Ντέμι. Εγώ που φόρεσα τη φανέλα αυτή την ένδοξη να πει, ντρέπομαι για τον αρχηγό της ΑΕΚ και για τον κύριο Μπακασέτα. Νοτ. Να βάλει τους παίχτες του Ολυμπιακού που βρίζανε χορό τα παιδιά μας, να τους παίχτες άσει στην κερκίδα, δεν μπορείς ποτέ να βγάλεις άκρη. Ούτε εκείνο ο ανώνυμος, φίλε. Αυτός που φοράει τη φανέλα ο επαγγελματίας και πιθανόν να έχει και αυτός παιδάκια. Και στο φόντο πίσω ήταν τα δικά τους παιδιά που χαθήκανε στη θύρα 7. Έτσι. Εκεί μπροστά λοιπόν να ξυστομίζει τέτοια κουβέντα εσύ επαγγελματίας Έλληνας, γιατί ο ξένος παπαγάλιζε ό,τι άκουγε στο τραγούδι, με τους ήχους του Μακεδονία ξακουστεί και να είναι σήμερα να κυκλοφορούν έτσι ακόμα. Είναι απλά τα πράγματα, το έχουμε καταλάβει ότι τα θέλουν, είναι ενωμένοι και οι δύο τέλος πάντων και το θέλουν μόνο στην Αθήνα το οποιοδήποτε κύπελο, πρωτάθλημα κτλ. Δεν θα τους κάνουμε το χαρτίρι. Φέτος το χαίρομαι πάρα πολύ, ειλικρινά σου μιλάω, γιατί ξεκίνησα και με μείον βαθμούς. Βέβαια. Και είμαι ασταμάτητος. Αφήνω τη γραμμή για άλλον.
Σε ευχαριστώ πολύ που μου έδωσες το δικαίωμα να πω μια άποψη. Καλή συνέχεια και με τη νίκη και αύριο και την Κυριακή. Έτσι. Εννοείται. Έτσι. Όλη λαρίγκια. Έτσι. Κρεμασμένα τα λαρίγκια. Να είσαι γερός. Να είσαι γερός. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα γιατί καθυστερήσαμε. Άλλη μια γραμμή, ναι. Καλημέρα. Άμα με άφηνες θα πέθαινα. Άκουσα όλους. Καλώς τη Στέλλα. Ρε, δεν το πιστεύω που με γνώρισε. Πες, όχι πες. Αν με ρωτήσεις τι είπα 8 η ώρα, δεν θυμάμαι τι έφαγα χθες. Έχω μερικές φλάτσες καμένες. Καλώς την, καλώς την. Έχω να πάρω πόσο καιρό τηλέφωνο που κλείτε από τη φωνή μου θα το τη φέρω. Από τον Αρένα είσαι να πάρεις, τι, 2 χρόνια πόσο. Έχω. Δεν λες που ήρθα Ελλάδα. Σαββάτο απόγευμα ήρθα από Νορβηγία, Χρυσό. Νορβηγία. Νορβηγία. Καλά δεν είχα, στο είχα πει ότι είναι η κόρη μου εκεί, στο είχα πει που πού να θυμάμαι πουλάκι μου, πού να θυμάμαι τώρα. Ναι, εδώ δεν τη φωνή μου δεν θυμάσαι. Εδώ δεν θυμάμαι που είναι η δική μου κόρη. Δική αν έχει μπαλέτο ή αν έχει... Η δική σου κόρη τι κάνεις. Καταρχήν καλή χρονιά, καταρχήν. Γιατί δεν μιλήσαμε. Να είσαι καλά, εγώ, να είσαι καλά. Την έφερα εδώ προχθεστηριών ιεραρχών, ήταν εδώ στο στούντιο τον Νεκταράκι μου. Ναι, τα μαθαίνω τα νέα σου από εδώ πέρα από, από τους άλλους που σ' ακούνε. Έτσι. Εκεί στην Νορβηγία λίγο δεν μπορούσα να σε πιάσω και καλά. Εκεί πασαλίβομαι με μόλερς και τέτοια με λάδια διάφορα από φάλαινες και ξεγλιστράω. Για πες, Στελίτσα μου, για πες. Καλά, πολύ καλά, τώρα καλά. Μια χαρά, πάω κάρα γερά. Την Κυριακή θα πάω γήπεδο, ξέρεις. Έχω πάθει μια στέρηση. Αυτά είναι, αυτά είναι, αυτά είναι. Όλοι να πάμε, τα κορίτσια τα μαλλιά τους μέσα στα σκουφάκια να μην πέσουν ούτε τρίχα. Πάρα πολύ σωστό. Κότσο πίσω, δέστε τον. Κότσο, ούτε τρίχα να μην πέσει. Τίποτε. Κόσμος εκεί φωνεί και είναι δικό μας φέτος. Τελείωσε. Έτσι. Ξανά φέτος. Απλά φέτος και στα χαρτιά και στα σιρτάρια και στα δικαστήρια και παντού. Ναι, αλλά πάλι επειδή θυμάμαστε περσινά. Φόβος φυλάει τα έρμα, δεν έχεις, με αυτούς που έχουμε μπλέξει. Καμία εμπιστοσύνη, καμία. Δεν υπάρχει, και... δεν υπάρχει. Τα μάτια μας 14. Καλά, είσαι καλά. Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ. Δόξα τω Θεώ. Για τη μανούλα κάτι άκουσα. Τι να κάνουμε, αυτά είναι. Έπεσε, έσπασε 4 πλευρά. Θα μπορούσε και χειρότερα. Δόξα τω Θεώ. Όλα καλά, όλα καλά. Μη σας ζαλίζω με τα δικά μου. Σε έπαιρνα τηλέφωνο στο κινητό σου, αλλά επειδή εγώ άλλαξα νούμερο, μάλλον εσύ δεν το ξέρεις τώρα και δεν το σήκωσες, τέλος πάντων. Θα τα πούμε, Στελίτσα μου. Ναι, θα τα πούμε. Φιλάκια. Φιλιά, να σε γερή. Με την νίκη την Κυριακή. Να σε γερή, να σε γερή. Λοιπόν, φιλιά. Διάλειμμα. Sports Cafe, Play Cafe Domino. Μπότσαρη 132. Οθονάρες. Υπέροχες, προτζέκτορας, τραπέζια για μπιρίμπα, τραπέζια για PlayStation θέσεις, VR προσομοιωτής, 9.50-9.50. Κλείστε από τώρα, δεν θα πέφτει καρφίτσα. Και αύριο με τον Πανιόνιο και την Κυριακή με τον Γαύρο, κλείστε τραπέζι. Όσοι δεν μπορέσετε να πάτε γήπεδο, όσοι δεν πάτε γήπεδο, όσοι δεν βρείτε εισιτήριο. Εμείς κληρώνουμε 3 εισιτήρια μαγικά χαρτάκια. Γράφετε FM. Αφήνετε καιρό και το στέλνετε στο 54526. 2 θα δώσω από τα μηνύματα, 1 από τα τηλέφωνα. Φορτσάρετε, επιστρέφουμε! Επειδή το 90% των τραγουδιών είναι για ξανθιές και μελαχρινές, να και μια εξαίρεση για κοκκινομάλες, οι οποίες δεν έχουν ουρίσει το πηγάδι και αυτές οι καημένες ψυχούλα έχουν, γι' αυτό και εμείς παίζουμε και κομμάτια τέτοια. Εδώ είμαστε, Δημητριάδης Construction 323-003, για δόμηση, για ανακαίνιση, οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα έχετε, ο βασιλιάς Γυψοσανίδας, θαύματα, ο Δημητριάδης ξέρει, αν θέλετε να μετατρέψετε το αχούρι σε παλάτι, αυτός ξέρει. 323-003 με το κλειδί στο χέρι και οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα έχετε. Πάμε στο φινάλε, έχουμε ακόμα 10 λεπτά και για να κληρώσουμε 3 μαγικά χαρτάκια για το ΠΑΟΚ Γαύρος την Κυριακή. Αύριο το πρωί θα ασχοληθούμε εκτενώς με το μάτς κυπέλλου με τον Πανιόνιο. Το νου μας οπουδήποτε. Να ξαναπώ για αυτούς που μπήκαν αργότερα ότι αναβλήθηκε το συλλαλητήριο και καλώς αναβλήθηκε. Συμφωνούμε απόλυτα για το σκοπό του συλλαλητηρίου, όχι όμως τη συγκεκριμένη μέρα που πρέπει να φυλάμε και την σκιά μας, να φυλαγόμαστε και από τον οποιοδήποτε περίεργο που θα θελήσει να μπει και με δόλιο, με βρώμικο τρόπο να μας στερήσει αυτό το οποίο δικαιούμαστε μέσα στον αγροτικό χώρο πανάξια. Έτσι, πάμε να μιλήσουμε μαζί σας, 2310-287-888, καλημέρα σας. Γεια σου Κωστίνα. Καλώς την Εύη, καλώς την. Τι κάνεις, καλά. Τα λέω γρήγορα πριν βήξω. Λοιπόν, άκου Κωστή. Ναι. Άκου. Ναι. Στο χωριό μας λένε «Αμ μπιμπιμ, αμ σκούζεις». Αυτή... Εμ έχεις το λαιμό, εμ δεν βάζεις γλώσσα μέσα. Λοιπόν, αυτοί αυτό κάνουν.
Ναι. Αυτό ακριβώς κάνουν. Ναι. Δηλαδή, τέλος πάντων, δεν βάζουν μυαλό. Δεν. Και ξέρεις τι, αυτό τι σημαίνει. Αυτοί θέλουν να βεβαιώσουν στον ίδιο τους τον εαυτό. Να πείσουν τον εαυτό τους ότι είναι εντάξει. Ναι. Γι' αυτό παίρνουν τηλέφωνο. Γι' αυτό εντάξει, δεν πειράζει. Αυτοί βγάζουν αυτή την αγωνία. Εμένα, αν βγει ο ακροατής, Εύη μου, και έχει επιχείρημα. Έτσι, κάθομαι και τον ακούω. Αλλά τώρα ναι, μου λέει ότι δεν είναι χι, δεν είναι πέρσι, δεν είναι στα δικαστήρια. Δεν είναι χάρτινο το πρωτάθλημα. Αυτός προσπαθούσε να πείσει πρώτα τον εαυτό του. Πειράζει. Το ξέρουν και οι ίδιοι. Γι' αυτό έσκυψαν το κεφάλι στον τελικό. Όταν τους φωνάξαμε τα συνθήματα 12 Μαΐου, έσκυψαν το κεφάλι. Γιατί έχω και αεκτσίδες, οι οποίοι πραγματικά ντρέπονται για αυτό που έγινε πέρσι. Λένε ότι όντως δεν είναι. Ακριβώς. Αυτό που κοροϊδεύαμε δεν θέλουμε το ίδιο πράγμα. Έτσι. Και για αυτούς. Υπάρχει και μερίδα η οποία θέλει να είναι εκεί που είναι. Τέλος πάντων, ας μην ασχολούμαστε. Εμείς κοιτάμε την Κυριακή. Κοιτάμε το μάτς μας. Αυτό ακριβώς. Δεν έχουμε, είναι μονόδρομος η νίκη. Η νίκη είναι μονόδρομος. Εγώ τα χ και τα ψ, τα κούβερεσαι. Πάμε να το πάρουμε. Όποια χ, πάμε ούτε να καν. Το καθαρίσουμε. Ούτε, να όχι, το τελειώσουμε. Πρόσεξε. Όχι ότι αν προκύψει χ στην πορεία, ναι, αλλά όχι να ξεκινάω άλλο, με το μυαλό μου στην ισοπαλία. Μπράβο. Εκείνο είναι το τελευταίο. Όχι. Λοιπόν, άκουμε και κάτι άλλο. Ήθελα να πω. Καταρχήν μπαίνουμε σε κλήρωση, πρέπει να δώσουμε νούμερο. Άμα μου δώσει το όνομά σου και τα τρία τελευταία ψηφία, θα σε βάλω για ένα εισιτήριο για την Κυριακή. Μάμου το ξέρει. 338 είναι τα τελευταία. Έγινε, Εύη. Ψέβαλα. Άκουμε τώρα. 358 είπες. 338. Άρχισε να βουλώνουν και τα αυτιά τέλεια. Κουφαίνομαι κιόλας σιγά σιγά. Φανταστικά! Ναι, έτσι ξεκίνησε και ο Μπετόβεν. Ενώ εγώ μια χαρά παρά τα 65 μου. Πάμε, μη μασάς. Ο μπαμπάς 85 σήμερα. Έχεις άλλα 20 μπροστά. Η μαμά μου 90. 90, τι ωραία. Λοιπόν, άκου να. Τώρα αυτή να την πεις να τα κατοστήσει, δεν είναι σαν να την ξαποστέλνεις μια ώρα νωρίτερα. Που είναι 90. Μανούλα μου στα 90. Δηλαδή σε ένα λες άλλα 10 και φύγε. Πέθανε στα 90 βρε. 200. Τι να ζήσει, πώς να ζήσει που πέθανε. Α, πέθανε. Ανόμιζα η μαμά μου 90 μου είπες. Αυτό νομίζω ότι 90, άρα έχω εγώ μπροστά. Εντάξει, έχεις πολύ πράγμα. Πολύ πράγμα. Προχώρα. Και άλλα 10 από μένα κάβα. Έτσι τα δίνω εγώ. 10 πάρα από μένα. Μην είμαστε και πλέον έκτες. Τώρα σκέφτομαι από κάποιον που θέλω να τα πάρει, αλλά δεν είναι ωραίο να λέμε στον αέρα. Αλλά εντάξει. Όχι, όχι. Δεν όχι, είναι ωραίο. Όχι, αλλά αυτό που σκέφτεστε κι εσεί, ναι, κατηδίαν, από αυτό να τα πάρει. Θα έρθω να σα δω. Οπότε από αυτόν θα τα πούμε. Να τα πάρει και να τα δώσει εσένα. Για πε. Θα σα δω, λέω, και θα τα πούμε κατηδίαν. Τέλεια. Λοιπόν, άκου τώρα. Εγώ ένα πράγμα δεν καταλαβαίνω. Όταν έγινε με τον Πασχαλάκη, με τον Μπέλκα, α πούμε, τι, ναι, κατευθείαν έπεσε ο Πέλεκη βαρύ και τίποτα. Αλλά στη μορία. Αντιμετωπίστηκαν κατόπιν εισήγηση του κυρίου Θωμαίδη του εκλεκτού. Βέβαια. Φοβερά, ευαίσθητο. Ευαίσθητο. Τέλο πάντων, τώρα δεν υπάρχει νομικό τμήμα στον ΠΑΟΚ. Τώρα. Δεν υπάρχει νομικό τμήμα. Δεν υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι να πιάσουν τον κύριο Σιμιτζόγλου να. Τι νομικό τμήμα. Δηλαδή, να σου πω κάτι, τι να βάλει το νομικό τμήμα με το ζόρι. Μα τι να κάνει το νομικό τμήμα. Άμα ο ίδιος ο αθλητικός εισαγγελέας δεν τον καλεί αυτήν ίδια μέρα το ίδιο βράδυ να του πει Ελλάδο. Συγγνώμη. Βλέπουμε δεν το καλεί. Εμείς δεν πρέπει να κάνουμε κάτι. Μπορεί να έχουν κάνει και να μην το ξέρουμε. Αυτό και αυτό και αυτό έγινε, δεν τα είδατε. Πιθανόν να έχει γίνει αυτό. Εμείς την κασέτα να τα δείτε. Πιθανό να έχει γίνει. Σε πει εγώ έλειπα, ήμουν εκτός Ελλάδας, δεν τα είδα. Πώς γίνεται να λείπουν μόνο όταν τα κάνουν εις βάρος του ΠΑΟΚ. Πώς θα το πει αυτό, για δικαιολογία. Εσύ του πας στην κασέτα, του λες ορίστε, ορίστε και ορίστε. Τι γίνεται. Απλά πράγματα. Δηλαδή εμείς, θέλω να πω με δύο λόγια, πρέπει να κυνηγήσουμε κάποια πράγματα. Να μην καθόμαστε δεν διαφωνώ. Δεν διαφωνώ. Και δεν ξέρουμε μήπως το έχουμε κάνει κιόλας. Κάτσε, περίμενε να μιλάμε. Γίνει, δεν γίνει κάτι. Αυτοί τον τόρο τον κάνουν. Άσχετα με το αποτέλεσμα. Κατάλαβες το σκεπτικό. Σωστό. Λοιπόν, φιλάκια. Bye. Και εύχομαι όλα καλά. Όλα. Ζουμπουζού, φιλιά. Γεια σου, Εύη. Και εγώ και εγώ. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα σας. Καλώς το παιδί. Τι κάνετε. Δόξα τω Θεώ. Εδώ, τα στραβά μάτια. Εκεί. Έλα ρε, το μουλάρι. Έλα ρε μουλάρι. Με βγαίνεις με τέτοια φωνή λεπτή να πούμε. Αγόρι μου. Έλα ρε μουλάρι. Λοιπόν, αν θυμάσαι. Ναι. Προημερών που μιλήσαμε στο τηλέφωνο. Ναι. Πόσο προφητικός ήμουνα. Πες τι είχες πει. Που σου είπα, αν δεν μην κατεβάσω καμιά δεκαριά μουλάρια κάτω και γίνει χαμό στην ΑΕΚ. 10 μουλάρια μείναν, φίλε. Σωστό. Προφητικός σου, ναι. Οι παίκτες που έκαναν προπόνηση με 10, γιατί ήξεραν ότι θα τους αποβάλει η παίκτη, πώς τους βλέπεις. Γελάμε, αλλά είναι τραγικό, φίλε, μέσα στην μέσα. Είναι πραγματικά τραγελαφικό να γελάς και να κλαις. Ναι, προετοιμάζονται, σου λέει 7 αγώνες μέχρι τώρα, 6 μου έχει αποβάλει παίχτη. Πάλι θα μου αποβάλει. Εντάξει.
Και τώρα αύριο στέλνουν τον Μπουμπούκι που δεν μου έδωσε το πέναντι στην Κρήτη που τον πήρε Καροτσάδα, Τσανταλίνα, Μανταλίνα, το Ζαμπά. Να αποβάλει παίκτη αύριο. Αύριο. Μαμία, πες μου. Ο διαιτητής που ήταν στην Κρήτη. Πώς το έλεγανε, Σεόπουλος. Αριστοτέλης Διαμαντόπουλος. Ναι, Διαμαντόπουλος. Κάπως, ναι. Αυτός που το Ζαμπά τον πήρε ο άλλος Καρότσι και τον πήγε βόλτα στα Χανιά. Ναι, Τσανταλίνα. Λοιπόν, αυτόν στέλνουν αύριο στη Νέα Σμύρνη. Να διευκρινίσουμε. Η κίτρινη δεν μετράει του κυπέλου για το πρωτάθλημα. Η κόκκινη μετράει. Αν μου αποβάλει παίκτη, δεν θα μπορεί να παίξει την Κυριακή. Ρασβάν, μη βάλεις αυτούς που δεν θες να τους στερηθείς. Αυτό λέμε. Βέβαια, φίλε, πάρε τα παιδιά που έχεις τώρα. Έξω, Καρέλη, όλους αυτούς. Ολιβέρια, Ίγνασον, όλους βάλτε τους αυτούς. Βάλε να παίξουν αύριο και να μην έχω φόβο. Μήπως. Βέβαια, και αν τους έχεις και μετά για ξέρεις, βλέπω πράγματα, κάνω ράνο, πετάς και μια αλλαγή μέσα στον Ολυμπιακό. Με τον Ολυμπιακό μάλλον. Ακριβώς. Και τρίβουν τα μάτια τους όλοι. Ακριβώς. Αλλά μάγκες, εδώ το λέω σε όλους να ακούσουν, το νου σας ρε μάλια για την Κυριακή. Συνέχεια. Το νου σας. Το λέμε συνέχεια. Αυτοί θα κάνουνε, εμείς θα γελάμε. Έχουμε τα στομάχια μας δεμένα, έχουμε τα στομάχια μας κόμπο, όχι γιατί φοβόμαστε την ομάδα μας, μήπως ανταπεξέλθει, μήπως όχι. Δεν παίξει. Όλα τα γύρω-γύρω, δηλαδή μας έκαναν από πέρσι να φοβόμαστε τη σκιά μας. Κάθε κουβέντα, άμα μπει σε πηγαδάκια, άμα μπει στα φόρα μέσα στο διαδίκτυο, τι συζητάμε, τι θα σκαρφιστούν, τι βρώμικο θα βρουν να κάνουν, πώς θα μπορούν να μας τρυπήσουν, τι θεατρικό θα στήσουν πάλι, πώς θα κοιτάξουν να μην παίξουν, να μην κατέβουν ή να φύγουν. Άρα είμαστε υποψιασμένοι 1000%. Ακόμα και το διπλανό μας που τα έχουμε δίπλα. Φάπα! Εκεί, φίλε, μάγκο μας, σήκωσε στο χέρι. Όχι, καταρχήν να πω κάτι. Όσοι πηγαίνετε στο γήπεδο συχνά, γνωρίζετε όχι μόνο τον διπλανό σας και τον παραδιπλανό. Αν δείτε κάποιον που δεν τον ξέρετε, δεν ξέρετε τις θέσεις, δεν έχετε συγκεκριμένες θέσεις κάθε φορά. Και τον δείτε να έχει ύποπτη συμπεριφορά, μπουζούριασμα κατευθείαν έξω. Λοιπόν, Κωστή μου, Λευτέρης, 7:50. Σε βάλα, αδερφούλη. Σε βάλα. Φιλιά, ζούμου σου λέμε, σε αγαπώ σου. Πολύ, τα λέμε γεια, σου, αγοράκι, άντε, γεια, γεια, φιλιά. Γεια, πάμε παρακάτω. Άλλες 4, μην παίρνετε άλλο. Παίρνουμε τις 4 γραμμές. Και πάμε σε τέλος εκπομπής. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Καθάρισες λαιμό. Έλα. Έλα, Ανδρέα. Καλημέρα. Είμαι ο Ανδρέας. Έλα, Νέα Υόρκη. Έλα, αγόρι μου. Έλα. Okay. Από το Bronx. Θέλω να σε ρωτήσω. Αυτή η διαδήλωση που ήταν να γίνει για τη Μακεδονία. Όχι, αναβλήθηκε. Όχι, το συλλαλητήριο. Γι' αυτό σε πει. Ναι, ναι. Ποιος την έκανε τη διαδήλωση αυτή? Οι Μακεδόνες την ξεκίνησαν. Okay. Και γιατί την αναβάλανε? Αναβλήθηκε γιατί υπήρχε φόβος για προβοκάτσια, ναι, να παρισφρήσουν μέσα περίεργοι από άλλες ομάδες, άλλα στοιχεία, να κάνουν άνω-κάτω το μάτς και αυτό το πράγμα να επηρεάσει και τον αγώνα μας. Και καλά έκαναν, φίλε. Καλά ότι ερχόταν από άλλοι, όχι παουξίδες. Όχι, βέβαια, να μπουν μέσα στοιχεία άλλα περίεργα και να εκμεταλλευτούν την κατάσταση, να έχουμε ιστορίες, επεισόδια και τέτοια. Και καλώς έκαναν. Οποιαδήποτε άλλη μέρα. Αυτό με ενδιαφέρει. Ναι, Ανδρέα. Γιατί εχθές ο Παπαδόπουλος έλεγε να μην πάνε οι παοξίδες στο συλλαλητήριο και τον πήρε τηλέφωνο. Αλλά τώρα που έγινε αυτό, εντάξει. Βεβαίως, αναβλήθηκε. Οποιαδήποτε άλλη μέρα είμαστε μαζί τους. Μπράβο στα παιδιά που το κατάλαβαν. Ναι. Πρέπει να φυλαγόμαστε, να μην δίνουμε την ευκαιρία. Οι Μακεδονικοί. Οι Μακεδόνοι, πώς τους λένε αυτό. Οι Μακεδόνες. Οι Μακεδόνες. Αυτοί το αναβάλαν για τον λόγο. Βεβαίως, βεβαίως. Για να φυλαγόμαστε. Αυτό ήθελα να ακούσω. Να σε γερός. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σου, Ανδρέα μου. Και κοίταξε λίγο, συλλοστραχωρέθηκα. Εδώ δύο μέρες ακούω γιατί τι στέει, ο κίνος στέει. Ο ΠΑΟΚ έπαιξε καλά. Ξάρεσε ένα ΠΑΟΚ. Μέχρι τη στιγμή που μου έβγαλε τον παίκτη, κεντούσα. Ναι. Μετά αναγκάστηκα να κλειστώ πίσω. Εντάξει, σ' άρεσε ο ΠΑΟΚ. Εσένα δεν σ' άρεσε μέχρι τη στιγμή που μου απέβαλε τον παίκτη? Ναι, φιλαράκο, εγώ δεν το βλέπω τον αγώνα. Α, δεν το βλέπεις. Εντάξει, οκ. Είμαι σε άλλη ήπειρο. Είσαι σε άλλη, ναι. Ανδρέα μου, μέχρι να μου βγάλει τον παίχτη έξω ήταν για 0-3 το μάτς. Μετά κλείστηκα πίσω. Γιατί στεναχωρέθηκα ο διαιτητής, ακούω και ο διαιτητής. Μα ο διαιτητής με τρύπησε. Παίξαμε εμείς. Βεβαίως, παίξαμε μέχρι που μου απέβαλε τον παίχτη και το κρατήσαμε με νύχια και με δόντια. Φιλιά! Γεια σου, Ανδρέα! Γεια σου, Νιου Γιόρκ! Bye, πάμε. Καλημέρα. Γεια σας. Έλα, γεια σου, Κωστή. Καλώς το παιδί, καλώς τον. Χαλκιδική. Έλα ρε Ορμίλια, πού είσαι ρε εργαλείο? Το εργαλείο ξέρεις, παίρνει πάνω το τηλέφωνο, παίρνει να παίξουμε με τον Γάβρο. Αγόρι μου, το γούρι άχαστο. Σ' ακούω, έλα αδερφούλη. Λοιπόν, θέλω να αφήσω ένα μήνυμα σε αυτούς που παίρνουν όλο τηλέφωνο για το φίλο τον Αεξή που πήρε στην αρχή.
Ναι. Και σε όλους τους υπόλοιπους, δηλαδή τους αφήνω. Είμαι μαγκίτης Παοξής. Έχω παικταράδες, έχω πρόεδρο με τρανά ήτενα, να το πω ποδιακά. Μ' αρέσεις. Έτσι, έχω προπονητή, έχω κόσμο. Είμαι η πρώτη ομάδα της πόλης. Της χώρας. Και, άλλα, και της χώρας. Και, μπράβο, και όλα τα άλλα τα έχω γραμμένα και αυτά που λένε και τους ζητές και τους πάντες. Έτσι, έτσι, έτσι. Ρίχνω 2-3 στον Ολυμπιακό και καθαρίζω. Ούτε χάρτινα, ούτε τσίγκινα, ούτε τίποτα. Απλά πράγματα. Λοιπόν, δεν δίνουμε σημασία σε κανέναν. Ο Παοκτσής δεν πρέπει να ακούει ούτε τι λέει ο Αεξής. Έτσι, όχι, ας ακούει, απλά Μπενάκης Βιεννάκης, φίλε. Εμείς να μην ακούμε τα κλάματα των αλλωνών. Οι άλλοι κλαίνε τώρα. Κλαίνε με μαύρο δάκρυ. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Άστους. Ξίδι. Λοιπόν, καλή τύχη στην ομάδα μας. Γεια σου, Ορμίλια. Φιλιά. Γεια σου, Εργαλείο. Γεια σου, φιλαράκι μου. Πάμε τελευταία γραμμή. Α, δύο τελευταίες. Καλημέρα. Ναι. Πέσαμε. Πάμε στο τελευταίο. Καλημέρα. Έλα, Κωστάκη, ο Βασίλης. Έλα, Βασιλάκι μου, έλα. Σύντομος, αν μπορείς, αδερφέ, για να κάνω και τις κληρώσεις. Έλα, γόρι μου, σ' ακούω. Μπράβο, έτσι, μπράβο. Λοιπόν, βάλε με και εμένα 870 και άμα είμαι τυχερός να ανέβω στη Θεσσαλονίκη. Έγινε, σε έβαλα, Βασίλη. Πάμε. Λοιπόν, θα είμαι πολύ σύντομος. Έχω να πω το εξής, ότι προχτές που έβλεπα το μάτς με Βαζέλια και Αεξίδες, λοιπόν, έκαναν συζήτηση μεταξύ τους, ξέρεις αυτοί, και καλά τα δικά τους. Λοιπόν, και το ρωτάω τον Βάζελο, εγώ, ξέρεις τι ομάδα είναι αυτός, του λέω εγώ. Τι είναι, μου λέει εμένα. Είναι ΑΕΚ 14, του λέω εγώ. Και όχι ΑΕΚ 1924, του λέω εγώ. Ναι. Τι λες, ρε, μου λέει εμένα. Ναι, αδερφέ, του λέω εγώ. Δεν συζητάς με ιστορική ομάδα. Μια νεοφώτιση ομάδα απατεώνων, κλεπταποδόχων, τζαμπασοφιάδων. Που στο σήμα τους δεν έχουν την ημερομηνία. Έτσι. Ναι, και στο σήμα δεν έχουν ημερομηνία. Τέτοιοι είναι. Γυρίζει ο Παναγιακάκης και του λέει: καλά, ρε, τόση ώρα μιλάω με σένα, του λέει. Οι οποίοι παίγεται αυτή την ιστορία, του λέει: είστε και κλέφτες, του λέει. Κλέψατε τον Πάοκ. Όχι ότι το Βαζελάκι έχει κάνει λίγα, άσε και αυτοί έχουν τη φωλιά τους λερωμένη πολλά χρόνια. Αλλά τέλος πάντων. Τέλος πάντων. Σε αυτό το σημείο, συγγνώμη, θα το πω γιατί μπορεί να είμαι αντιπαναθηναϊκός, αλλά σε αυτό το σημείο δεν έχουν ξεπέσει. Έχουν κάνει άλλα αυτοί. Άσε. Συγγνώμη. Κλέφτες σαν αυτούς τους αεξίδες δεν γίνανε. Εντάξει, αυτό δεν το έκαναν, έκαναν άλλα αυτοί. Άλλα, άσε. Όταν είχα την Παντοκρατορία. Άσε. Κωστή μου, συμφωνώ. Όμως αυτή ήταν ομή πρόκληση προς όλο το λαό. Λοιπόν, έγινε, Βασιλάκι κλήρωση, μου. Περιμένω την κλήρωση. Σε φιλώ. Να σε γερός. Χριστό. Τέλος γραμμές. Δώσε μου θέλω. Πρόσεξε τώρα, θέλω να μου δώσεις ένα νούμερο από το 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 έχω από τις 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Από το 1 ως το 9 για τα τηλέφωνα. Κάτσε να τα... Ωραία, πάμε. Το 6, μπράβο. Το 6 είναι ο Λευτέρης σε 7.50. Λευτέρης σε 7.50 είναι από τις γραμμές αυτά. Και πάω και στα μηνύματα. Θέλω από το 1 ως το 44... Να μου δώσεις δύο νούμερα, το 2 και το 30. Το 2. Ο Ζέρβας Δημήτρης, 6906 σε 2.75 είναι ο ένας που κερδίζει το εισιτήριο. Και ο άλλος είναι... Λοιπόν, ο άλλος είναι ο Μιχαλόπουλος Κωνσταντίνος. Καλημέρα στον Μπάρι, τον Ερινέλη, γεια σου Γιάννη Σταφυλίδη, γεια σου Καπετάνογλου Γιάννη, καλημέρα Φυσαία Κρήτονα, γεια σου Ψαθόπουλε Πέτρο, καλημέρα στον Μπαμπαλά το Γιάννη, στον Μπάμπαλα, δεν ξέρω πάει ο τόνος, το Γιάννη είμαι σίγουρος, γεια σου Τενεκτσή Ιωάννα, γεια σου Βασιλική μου, να σε γερή, σε ευχαριστώ. Καλημέρα στην Ιωάννα τη Γεωργιάδου, γεια σου Θοδωρή Θεοχαρίδη, καλημέρα Γιωργούδη Δημήτρη, γεια σου Βαγγέλη από τον Πλαγιάρη. Κωστή, καλημέρα, κάθε πατέρας Παοξής έχει δύναμη μεγάλη. Και όλη την Αντλία από την καψούρα του, την πιο μεγάλη. Μπιζίν Πάοκ, βάλαμε στην κλήρωση. Καλημέρα, Κωστή. Από Ασπόρμα Βρισφενδάμι, Πιερία. Πρωτάλημα και κύπλο στον πύργο, το λευκό εισιτήριο, ο Γιάννης ο Γεροντίδης. Καλημέρα στον γεια σου Λιάννα Ριζάνη. Καλημέρα, βάλαμε στην κλήρωση για τα εισιτήρια. Σε παρακαλώ, συνέχισε έτσι, να σε γερή. Ευχαριστώ. Μπλάνκο Κώστα εισιτήριο, Ζουμουσού, ο παππούλια ο Αλέξανδρο. Καλημέρα στον Γεωνίδη τον Νικόλα. Καλημέρα για εισιτήριο, Δημήτρη ο Δημητριάδη. Λοιπόν, εδώ πρέπει να φύγω. Ήδη έχω πάρει λεπτά από τα παιδιά. Θυμίζουμε ότι Αλφα Πλαμ, Σόμπες Μίλαν, σας λέω το τηλέφωνο, εκεί θα αποτανθείτε, εκεί θα βρείτε αυτό που θέλετε, στην Ηλιούπολη, στην έξοδο του Περιφερειακού, 651-718, Σόμπες με πέλετ, γλιτώνετε από ρεύματα, από πετρέλαια και ζεσταίνετε μέχρι και 120 τετραγωνικά και δώρο τα μπουριά σας κάνει Αλφα Πλαμ. Ενημερωθείτε στο 651-718, Τσαντεκίδης αυτοκίνητα μεταχειρισμένα, κορυφαία στην πόλη, απέναντι από τον τζάμπο ανεβαίνοντας για Ρόκαστρο,
Τσαντεκίδης Cars. Και βέβαια, λαδόκολα από το κορδελιό στο Χαρμάνκιο, υπέροχα πράγματα, υπέροχες γεύσεις. Σας φιλώ γλυκά στη Μούρη, ζουμου σου λέμε, έρχονται τα παιδιά, έρχεται Ασλαμάς. Να τους μπήκε μέσα, αγόρι μου. Αγόρι, αγόρι μου. Με Παπαδόπουλα και Τσαλτίδη, τρίο με πολλές δυνατότητες, πολλές, 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 άφταστες, άφταστες. Σας παραδίδω σκυτάλι, φιλιά πολλά, θα τα πούμε αύριο, πρώτο Θεός, bye, ζουμου σου λέμε, bye, 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 bye.